Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και μια βραδιά ακόμη σε αυτές τις διαδικτυακές διαλέξεις του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου της πόλης μας, της πόλης του Περιστερίου, που για τους ιδιαίτερους αυτούς λόγους φέτος οι διαλέξεις μας γίνονται με αυτόν τον τρόπο και όχι διαζώσεις. Θα ευχηθούμε την επόμενη χρονιά να μην έχουμε αυτές τις συνθήκες και να βρεθούμε από κοντά και να είμαστε και περισσότεροι, διότι, κυρία Ψωμά, οι συνθήκες αυτές είναι δύσκολες για τον κόσμο να παρακολουθήσουν. Το ακροατήριό μας είναι πάρα πολύ μεγάλο διαζώσεις, είναι πάνω από 100-150 άτομα στην κάθε διάλεξη, αλλά οι συνθήκες στα σπίτια δεν είναι τόσο ευνοϊκές, γιατί έχουν μαθητές που χρησιμοποιούν τις συσκευές, οπότε δεν είναι ελεύθερες να μπουν οι δικοί μας οι ακροατές να παρακολουθήσουν τη διάλεξη. Ωστόσο, εμείς, όπως θα ξέρετε, τις βιντεοσκοπούμε και τις ανεβάζουμε στο δικό μας το κανάλι στο YouTube, όπου υπάρχουν όλες οι διαλέξεις του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου της πόλης μας από το 2010 μέχρι σήμερα. Όλες. Όλα τα χρόνια. Επομένως και οι δικοί σας μετά από κάποιες μέρες θα ανέβει και θα έχουν την ευκαιρία όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί να απολαύσουν την διάλεξη την απόψινη και δική σας. Θέλω να δώσω λίγα στοιχεία για σας στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Η κυρία Σελήνη Ελένη Ψωμά είναι καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σπουδαίο συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο. Έλαβε το πτυχίο της ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989 με άριστα. Παρακολούθησε τα μαθήματα επιγραφικής του Άγγελου Ματθαίου στην Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και συνέχισε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και της Κολονίας. Μετεκπαιδεύτηκε στην αρχαία ιστορία στη Σορβόνη και την Κολονία και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή το 1996 στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και την ηφηγεσία της στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 2006. Εργάστηκε στα Πανεπιστήμια της Λίλ της Γαλλίας και της Θεσσαλίας, αλλά και στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών από τον Ιούνιο του 2007, οπότε και εξελέγει επίκουρη καθηγήτρια της αρχαίας, μέχρι σήμερα διδάσκει αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Ψωμά, με πάρα πολύ προθυμία, δέχτηκε με τη διάλεξή της αυτή να στηρίξει το δεσμό της διαβίου μάθησης που στο Δήμο Περιστερίου καλλιεργούμε 10 χρόνια, την ακαδημαϊκή αυτή παρουσία του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου μας. Και εδώ θέλουμε να την ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την προθυμία της, εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κυρίου Παχατουρίδη του Ανδρέα, της Αντιδημάρχου και Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής κυρία Σιώτα, του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης κυρίου Καλιάφα, στην οποία επιχείρηση έχει ενταχθεί η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη, καθώς και όλων εμάς όσοι εργαζόμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον η κυρία Ψωμά θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθειά μας αυτή, όποτε της είναι βεβαίως δυνατόν. Η σημερινή διάλεξη θα μας ταξιδέψει στον χρόνο, μιας και που θα γνωρίσουμε ιστορικά στοιχεία της Αθήνας και του Βασιλείου της Μακεδονίας έως και την εποχή του Φιλίππου. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Ψωμά, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά και έχετε το λόγο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική και καλά κάνετε. Και ελπίζω και εγώ ότι του χρόνου να είμαστε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, γιατί αυτή η διαδικασία την οποία είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε μας κουράζει όλους πάρα πολύ. Εγώ τις Τετάρτες έχω 9 ώρες,
διαδικτυακό μάθημα και την Πέμπτη όλο το πρωί, κάθε Πέμπτη συσκέψεις και το βράδυ πάλι 3 με 6 μάθημα. Και πρόσφατα μου είπε κάποιος ότι μετά από τόσες ώρες, μετά από 2 ώρες λέει μπροστά στον υπολογιστή, πρέπει κανείς να φοράει, φανταστείτε, αντιλιακή κρέμα. Τότε είναι η ακτινοβολία. Μάλιστα. Λοιπόν, σε καλύτερες μέρες ελπίζουμε, οι οποίες θα έρθουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την περίεργη σχέση Αθήνας και Βασιλείου των Μακεδόνων μέχρι και την εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου. Λέω μέχρι και την εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου, γιατί η μάχη της Χερόνιας, στην οποία Αθήνα και Φίλιππος βρέθηκαν τελικά αντιμέτωποι, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής. Στο σημείο αυτό θα κλείσω και εγώ. Με συγχωρείτε, αλλά μου τηλεφωνούν πάλι από τη βιβλιοθήκη του Περιστερίου, μια στιγμή. Παρακαλώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί εγώ έστειλα το PowerPoint μου. Θα το κάνεις σε έρη κοπέλα, ναι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε επομένως για αυτήν. Αλλάζει τελείως τα δεδομένα η μάχη στη Χερόνια. Πριν να αρχίσουμε, για την Αθήνα ξέρουμε όλοι κάποια πράγματα. Πριν να αρχίσουμε, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την εποχή που αρχίζουμε να έχουμε στοιχεία για τις σχέσεις των δύο κρατών, της πόλης κράτους των Αθηνών και του Βασιλείου των Μακεδόνων, στην Αθήνα έχει λάβει χώρα μία πολύ μεγάλη αλλαγή. Η αλλαγή αυτή είναι το ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλή και η ναυπήγηση σημαντικότατου στόλου 200 τριήρεων. Να θυμίσω ότι έχει βρεθεί το 483 μία πολύ πλούσια φλέβα αργύρου στο Λαύριον, στο μέρος που ονομάζεται Μαρόνια, και ο Θεμιστοκλής ήταν εκείνος ο οποίος πρότεινε, αντί να μοιράσουν τα χρήματα στους Αθηναίους, να ναυπηγήσουν στόλο. Είμαστε το έτος 483, 7 χρόνια μετά τη μάχη στο Μαραθώνα, και οι Αθηναίοι δεν γνωρίζουν ακόμη ότι πρόκειται να τους επιτεθούν εκ νέου οι Πέρσες. Ο Θεμιστοκλής, όσο και αν μπορεί να το προβλέψει ως μια τεράστια, έτσι, ένας άνθρωπος που άλλαξε την Αθήνα, που άλλαξε την Ελλάδα. Αυτό το οποίο προβάλλει ως επιχείρημα στους Αθηναίους είναι η Αίγινα. Η Αίγινα είναι σε εχθρικές σχέσεις με την Αθήνα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να φανταστείτε ότι σε τέτοιο σημείο δεν τις είχαν εμπιστοσύνη οι Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, που αναγκάστηκαν να ζητήσει ο Κλεομένης ο Μύρους, έτσι, από την Αιγινίτες, ώστε που θα παραδίδονται στην Αθήνα, ούτως ώστε να μην έχουμε περίπτωση να μηδήσει η Αίγινα. Λοιπόν, τους λέει, έχουμε την Αίγινα απέναντί μας, πώς το λένε, αγκίδα στα μάτια μας, και πρέπει να ναυπηγήσουμε στόλο. Οι Αθηναίοι πείθονται και ναυπηγούνται 200 τριήρεις. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Το πού ναυπηγήθηκαν και αυτός ο μεγάλος αριθμός πλοίων δεν γνωρίζουμε. Να σας πω από δική μου μελέτη των πηγών, αλλά και από μια πιο συνθετική μελέτη ακόμη, η ναυπήγηση των πλοίων γίνεται εκεί που υπάρχει ξυλία. Έτσι. Και αυτή η ξυλία είναι, θα λέγαμε, το σημείο που συναντιέται η Αθήνα με το Βασίλειο των Μακεδόνων. Η Μακεδονία, το Βασίλειο των Μακεδόνων, το οποίο βλέπετε στη δεύτερη διαφάνεια, έτσι, την εποχή που μας ενδιαφέρει, εκτείνεται μέχρι και λίγο πιο δυτικά, ανατολικά με συγχωρείτε, από τον Αξιό ποταμό. Πρόκειται για την μεγάλη πεδιάδα της Βέρειας, με την πρωτεύουσα του βασιλείου της Αιγαίας. Υπάρχουν ακόμα κάποιες μικρές πόλεις, έτσι, όπως είναι η Πέλα, όπως είναι η Πίδνα, που είναι το πιο σημαντικό λιμάνι του βασιλείου. Δεν έχουμε όμως την αποφασιστική προς Ανατολάς ακόμα στροφή
των Μακεδόνων έχουν αποθήσει κάποιους ντόπιους πληθυσμούς προς τα ανατολικά με στόχο την επέκταση των συνόδων τους, όμως δεν είναι αυτό το πράγμα που θα δούμε στις επόμενες δεκαετίες. Αυτή λοιπόν η Μακεδονία, αυτή λοιπόν η περιοχή διαθέτει ξυλία ναυπηγική εξαιρετικής ποιότητας. Εξαιρετικής ποιότητας. Και σε αυθονία. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η περιοχή διαθέτει μεγάλα ποτάμια και καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα ποτάμια χρήσιμα στο να πετάμε μέσα αυτή την ξυλία, αφού κόβουμε τα δέντρα, τους κορμούς, και αυτά να φτάνουν σχεδόν ανεμπόδιστα στη θάλασσα. Είναι μία διαδικασία η οποία διευκολύνει τα μάλα την ναυπήγηση των πλοίων. Λοιπόν, αυτό το βασίλειο τώρα των Μακεδόνων είναι ένα ελληνικό βασίλειο. Έτσι, οι Μακεδόνες το γνωρίζουμε πολύ καλά σήμερα με επιστημονικά κριτήρια και όχι με εθνικιστικά κριτήρια, είναι Έλληνες. Αυτό το γνωρίζουμε διότι διαθέτουν την ίδια γλώσσα, έτσι, και ήταν μια διαδικασία δύσκολη για τους επιστήμονες να την... και δύσκολη και εύκολη. Πολλές φορές πρέπει να αποδείξεις πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα και να μην χρειάζεται να το αποδείξεις, έτσι. Οι Μακεδόνες έχουν την ίδια γλώσσα, η γλώσσα είναι η ελληνική, έχουμε πληθώρα επιγραφών, ξέρουμε ότι η διάλεκτος ομοιάζει με την... ανήκει στην οικογένεια των βορειοδυτικών λεγόμενων ελληνικών διαλέκτων, ομοιάζει δηλαδή πολύ, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, με εκείνη που ομιλείται στην Βόρεια Θεσσαλία και στην Περιδία. Έτσι, ξέρουμε επίσης ότι τα ονόματα είναι ελληνικά, έχουμε επιγραφές, όχι μόνο της βασιλικής οικογένειας, προσέξτε, όπως έλεγαν οι διάφοροι που υποστήριζαν ότι δεν ήταν ελληνική η Μακεδονία, αλλά και του απλού κόσμου, όλου του κόσμου τα ονόματα είναι ελληνικά, και ότι όπως σε όλες τις διαλέκτους και σε όλες τις πόλεις υπάρχουν κάποιες λέξεις οι οποίες είναι ολίγων διαφορετικές. Έτσι. Και οι οποίες όμως επίσης εξηγούνται επί τη βάση της ελληνικής γλώσσας. Έναν μεγάλο αριθμό τέτοιων λέξεων έχει ο λεξικογράφος Ησύχιος, ο Αλεξανδρεύς, στην ύστερη έτσι, αρχαιότητα πρώιμους βυζαντινούς χρόνους και μας λέει αυτό οι Μακεδόνες, εκείνο οι Μακεδόνες, για παράδειγμα άξος. Άξος είναι η ύλη, δηλαδή η ξυλία. Έτσι, ίσως έχει σχέση και ο ποταμός, αξιός. Και διάφορες άλλες. Επίσης, το ημερολόγιο και οι γιορτές και η θρησκεία είναι όλα ελληνικά. Το γνωρίζουμε αυτό από επιγραφικές μαρτυρίες, αλλά και από φιλολογικές μαρτυρίες. Έτσι. Και μάλιστα το ημερολόγιο, για να σας πω, επειδή είναι λίγο περίεργο να το αναφέρουμε, έχει μήνες οι οποίοι, όπως σε όλα τα ημερολόγια, ξέρετε, κάθε αρχαία ελληνική πόλη έχει το δικό της ημερολόγιο. Έτσι, και υπήρχαν κάποιοι κοινοί παρανομαστές, υπήρχαν κάποιοι μήνες που ήταν σχεδόν όλοι πάντοτε αφιερωμένοι σε κάποιους θεούς. Και επίσης η χρονιά δεν άρχιζε ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις, αλλά άλλες άρχιζαν μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως αρχίζουμε εμείς σήμερα, άλλες μετά το εαρινό ηλιοστάσιο, όπως για παράδειγμα η Αθήνα, άλλες άρχιζαν όπως η Μακεδονία μετά την οπορεινή ησημερία, τη φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή άρχισαν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και άλλες μετά την ησημερία, την ανοιξιάτικη, όπως για παράδειγμα η Κέρκυρα και οι Κορινθιακές Αποικίες. Λοιπόν, να πούμε επίσης, ο πρώτος μήνας στο μακεδονικό ημερολόγιο είναι ο Δίος. Οι μήνες παίρνουν στα ελληνικά ημερολόγια τα ονόματά τους από τις μεγάλες γιορτές που λαμβάνουν χώρα κατά το μήνα αυτό. Μήνας αφιερωμένος στο Δία, τον Πατέρα Θεών και Ανθρώπων. Είναι Οκτώβριος. Απελέος στον Απόλλωνα. Αυναίος ίσως στον Άδη. Ο μήνας Περίτιος, Δίστος, Ξανδικός. Ο μήνας Μάρτης αφιερωμένος στον Ηρακλή. Έτσι λέγαν. Είναι ένα επίθετο του Ηρακλή στην Μακεδονία, Ξανδικός. Η μεγάλη γιορτή των Ξανδικών με την περίφημη
το περίφημο καθάρσιον του στρατού. Έτσι, η πρώτη συγκέντρωση του στρατεύματος μετά τους χειμερινούς μήνες, το μήνα Μάρτιο, που είναι κατά παράδοση ο μήνας του πολέμου, Μάρτις Μένς, ο μήνας του Θεού Άρεος, λοιπόν, και το καθάρσιο, το οποίο λάμβανε χώρα, έτσι, προφανώς, και ξέρουμε ότι περνούσε όλο το στράτευμα ανάμεσα στα κομμάτια ενός τεμαχισμένου σκύλου. Λοιπόν, ο μήνας Αρτεμίσιος, ο μήνας Δέσιος, Πάνιμος, Λίνος, Γορπιαίος, Υπερβερετέος. Ο χρόνος ανοίγει και κλείνει με το Δία. Δίος, Υπερβερετέος, Υπερβερετέος είναι ένα επίθετο του Διός. Αυτοί οι μήνες μπορεί να σας φαίνονται περίεργοι, αλλά έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς απαντούν και σε άλλες πόλεις. Απαντούν στην Κρήτη, απαντούν στη Ρόδο, στην Επίδαυρο. Έτσι, οι Μακεδόνες, μας λέει ο Ηρόδοτος, προέρχονται από... κατέβηκαν από την Πίδνα, Πίνδο, και είναι ένα φύλλο, μάλλον βοιοδυτικό, αλλά μάλλον έχει κάποια σχέση με τους Δωρηείς. Οι Μακεδόνες οι ίδιοι πίστευαν στους ιστορικούς χρόνους, το λέει ο ίδιος ο Θουκυδίδης και ο Ηρόδοτος, ότι κατάγονταν από το Άργος. Όμως υπάρχει μία μπλέξη, βασιλής, το Άργος οριστικών, θα λέγαμε, το Άργος πάνω στα βουνά, με το Άργος των Τιμενιδών, του Τιμένου, έτσι, το βασίλειο των Ηρακλειδών. Κοινώς παρονομαστής η καταγωγή έτσι από τον Ηρακλή. Αυτά τα λέω ως μία μικρή εισαγωγή. Η μεγάλη διαφορά με την Μακεδονία είναι ότι εκεί έχουμε μία μορφή πολιτιακής οργάνωσης που δεν είναι αναμενόμενη στον ελλαδικό χώρο, αλλά ούτε και στον χώρο της Μεγάλης Ελλάδος με τις αποικίες, ούτε στον χώρο των αποικιών της Μαύρης Θάλασσας, με μία εξαίρεση, ούτε στη Μικράσια. Έχουμε προσωποπαγή εξουσία. Έχουμε δηλαδή κεντρική εξουσία, είναι ένα πρόσωπο. Έτσι, που προέρχεται από μια συγκεκριμένη οικογένεια και εμείς και ο Θουκυδίδης και οι Έλληνες του εκεί ονομάζουν βασιλείς. Εκείνοι δεν ονόμαζαν τους εαυτούς τους βασιλείς και θα το δείτε αυτό πάνω στα νομίσματά τους. Έτσι, αντιθέτως ονόμαζαν βασιλείς αυτήν την κάστα, θα λέγαμε, που τους περιέβαλε ακριβώς όπως τα ομηρικά έπη. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Προφανέστατα είναι μια προηγούμενη της πόλης μορφή πολιτιακής οργάνωσης, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως οι πόλεις σε άλλες περιοχές και εξαιτίας και του γεωγραφικού παράγοντα και πολλών άλλων παραγόντων, τους οποίους δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, έχουμε ακριβώς αυτή τη μορφή του πολιτεύματος. Γι' αυτό όταν θα μιλάω για την Αθήνα, για την πολιτική της Αθήνας, όταν θα μιλάω για το βασίλειο των Μακεδόνων, θα μιλάω για την πολιτική του βασιλέως. Έτσι, διότι ως γνωστόν, σε ένα κράτος προσωποπαγές, όπως είναι το βασίλειο των Μακεδόνων ή η βασική αυτοκρατορία, αυτός χαράσει την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και οι πόλεις, κάθε φορά που πεθαίνει ένας βασιλεύς, φροντίζουν και αν υπάρχει μια συνθήκη ειρήνης ή οτιδήποτε άλλο, το ανανεώνουν με τον επόμενο, με τον διάδοχό του. Θέλω να ρωτήσω αν σε αυτά που λέω είναι όλα σαφή ή αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητάτε να μιλήσετε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είμαι η κυρία Βλάχου, είμαι η Λίλιανη Βλάχου, κυρία Ψωμά. Σας ακούμε πολύ καλά. Ωραία. Είναι όλα κατανοητά? Απολύτως. Μέχρι τώρα πολύ όμορφα όλα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι αυτές όλες οι ιστορίες με το... γιατί οπωσδήποτε είναι ένα θέμα φιλεγόνη Μακεδονία, έτσι. Όλες αυτές οι ιστορίες με το είναι, δεν είναι, είναι η βασιλική, θα έχω διαβάσει σε παλιότερα βιβλία, η βασιλική δυναστεία ήταν ελληνική, αλλά ο κόσμος δεν ήταν. Η ιστορία, η σύγχρονη, πολλές φορές όταν την προβάλλουμε στην αρχαιότητα, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι από αυτά που λύνει. Το background, το υπόβαθρο, έτσι, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μια τέτοια θεωρία, ήταν η πρακτική του 19ου αιώνα. Χώρες των Βαλκανίων, τέλη του... η Ελλάδα από τις αρχές του 1800. 30 άλλες χώρες των Βαλκανίων αργότερα ή στις αρχές του 20ου αιώνα αποτινάσουν τον Οθωμανικό ζυγό, ανεξαρτητοποιούνται και τι κάνουμε για να... πώς η Ευρώπη κατανοεί, πώς η Ευρώπη μπορεί έτσι να σκεφτεί ότι μπορεί να διοικείται μια χώρα με έναν βασιλέα.
όπως οι Έλληνες στην Ανατολή, οι Σελευκίδες, Ίδωιαν πόλεις, γιατί αυτοί μέσα στο μυαλό τους ήταν οι μόρφοι της πολιτιακής οργάνωσης που θα μπορούσε να οργανώσει έτσι μια περιοχή και να την κάνει αποδοτική. Στο μυαλό των Ευρωπαίων ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε πήγαινε πάρα πολύ καλά έτσι μια ξένη δυναστεία ελληνική σε έναν άλλο λαό. Λοιπόν, η επιγραφική και η μελέτη όχι μόνο των επιγραφών που είναι δημόσια κείμενα, που είναι άμεσες πηγές της ιστορίας, είναι ότι είναι τα έγγραφα τα σημερινά της δημόσιας διοίκησης, μιλούν άμεσα, αλλά και η ανάλυση όλων αυτών των ονομάτων των μηνών, ό,τι γνωρίζαμε από τις πηγές και προσδιοριζόταν ως μακεδονικό, τα ονόματα των βασιλέων και του καθεχνής έδειχναν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ελληνικό κράτος. Και μια πολύ σημαντική δουλειά προς αυτή την προοπτική είναι εκείνη του Ιωάννη Καλέρη, Jean Caléris, γιατί την έγραψε στα γαλλικά, Les Anciens Macédoniens, οι αρχαίοι Μακεδόνες, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ήταν γλωσσολόγος, διαλεκτολόγος και παπυρολόγος. Λοιπόν, έχει γράψει πολύ σημαντικά θέματα για τη Δίκηση, έχει γράψει και αυτό το βιβλίο, Les Anciens Macédoniens, στη δεκαετία του 50, το οποίο πραγματικά ανέλυε εις βάθος και με κριτήρια αμιγώς επιστημονικά ονόματα μηνών, ερωτών και τα λοιπά των Μακεδών. Λοιπόν, όπως είπα, το σημείο που συναντάται η Αθήνα με τη Μακεδονία είναι η Ξυλία. Πριν προκύψει η Ξυλία, υπήρχαν κάποιες σχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Μας λέει ο Ηρόδοτος, νομίζω ότι το έχετε στο PowerPoint σας, αμέσως μετά, στο τρίτο, θα πρέπει να βλέπω και εγώ το δικό μου, έτσι, ότι ο Μαρδόνιος, η Μακεδονία καταρχήν είχε καταστεί, ήταν υποτελής των Περσών. Είχε γίνει υποτελής των Περσών στα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα. Υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία. Ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας, ο βασιλιάς, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους Πέρσες στην εκστρατεία τους εναντίον του συνασπισμού των Ελλήνων το 480 π.Χ. Και σε αυτό το πλαίσιο μαθαίνει ο Μαρδόνιος ότι ο Αλέξανδρος είναι πρόξενος και ευεργέτης των Αθηναίων. Τώρα, γιατί να είναι πρόξενος? Πρόξενος στην αρχαιότητα είναι ένας θυμητικός τίτλος που συνήθως δίνεται σε ανθρώπους και που εκπροσωπούν μια πόλη όπως η Αθήνα στην πόλη τους, ο συγκεκριμένος στο βασίλειό του και ευεργέτης. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Υπάρχει μια υπόθεση ότι επέτρεψε στους Αθηναίους να κατασκευάσουν τα πλοία στη Μακεδονία. Και ότι ο στόλος που νίκησε στη Σαλαμίνα ήταν κτισμένος με μακεδονική ξυλία. Είναι όμως λίγο ζήτημα. Και είναι ζήτημα, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί ως υποτελής του ΠΕΣ ήταν δυνατόν να παρήχε τη δυνατότητα πολεμικής παρασκευής στους Αθηναίους. Σε κάθε περίπτωση, ίσως είναι ασφαλέστερο να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Λοιπόν, ο Μαρδόνιος, ο Αλέξανδρος έχει και μια άλλη σχέση με την Περσία. Η αδελφή του, η Γιγαία, έχει παντρευτεί έναν Πέρση πρίγκιπα και έχουν μάλιστα την πόλη Αλάβανδα, είναι η πόλη Αλάβανδα της Καρίας, ήταν το κέντρο αυτού του Πέρση και μας λέει μάλιστα ο Ηρόδοτος ότι είχαν και ένα γιο τον οποίο τον έλεγαν Αμίντα και ήταν αυτός που διαδέχθηκε από το όνομα του πατέρα της μητέρας, του πρώην του βασιλιά της Μακεδονίας, του πατέρα δηλαδή του Αλεξάνδρου, ήταν αυτός που διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο στα Αλάβανα. Λοιπόν, μια πόλη της Καρίας. Λοιπόν, και βέβαια ο Αλέξανδρος, ο οποίος στα παλιά βιβλία ιστορίας εμφανίζεται ως φιλέλληνες και δεν ήταν Έλλην, είναι εκείνος ο οποίος θα βρεθεί τη νύχτα, την παραμονή, την τελευταία νύχτα πριν από τη μάχη των Πλατεών, στο στρατόπεδο των Αθηναίων, επειδή ακριβώς ξέρει τους Αθηναίους και είναι πρόξενός τους, τους λέει σας παρακαλώ πολύ να μεταφέρετε στον Παυσανία, τον αρχιστράτηγο, αυτά. Οι Πέρσες δεν έχουν καλούς Ιωνούς, γι' αυτό έχουν αποφύγει τη μάχη, ο Μαρδόνιος όμως έχει αποφασίσει αύριο το πρωί να επιτεθεί. Έτσι, και έτσι δεν τους πιάνει στον ύπνο. Ο Ηρόδοτος, που τα έχει μάθει αυτά, τα έχει ακούσει στην αυλή της Μακεδονίας, διότι ήταν από αυτούς που είχαν φιλοξενηθεί από τους βασιλείς της Μακεδονίας εκεί. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια.
Βλέπετε στην περιοχή, μια περιοχή μακριά από τη Μακεδονία, η οποία είναι το Ελντοράντο της αρχαιότητας. Είναι η περιοχή απέναντι από τη Θάσο, στο Πάγκιο Νόρος, που διαθέτει μεταλλεία αργύρου χρυσού κτλ. Οι Μακεδόνες έκαναν πολλές προσπάθειες, όπως σας είπα, να επεκτείνουν τα εδάφη τους προς τα ανατολικά. Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό, μετά τα Μυδικά, καταλαβαίνετε ότι πριν κάτι τέτοιο, δεν είχε ακριβώς νόημα, διότι υπήρχαν άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Υπήρχαν έθνη, υπήρχε οι μεγάλες πόλεις της Θάσου, υπήρχαν οι Πέρσες. Όταν οι Πέρσες αποχωρούν, δημιουργείται ένα κενό εξουσίας και προσπαθούν όλοι και οι Αθηναίοι με οποιονδήποτε τρόπο να ελέγξουν αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Λοιπόν, φτάνουν και οι Μακεδόνες με τον Αλέξανδρο τον Πρώτο όταν η Θάσος αποστατεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί γίνεται και η πρώτη συζήτηση μετά το τέρας των Μυδικών για μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Μακεδόνων και Αθηναίων για τα μεταλλεία του Παγκαίου. Κατηγορούν δηλαδή τον Κίμωνα ότι γύρισε πίσω στην Αθήνα και ο Άτιμος, λένε, αντί να επιτεθεί στη Μακεδονία και να περιορίσει τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, ο Κίμων πέρασε δίκη στην Αθήνα, αλλά και αθώθηκε. Τότε ο Αλέξανδρος έχει φτάσει στο σημείο να επεκτείνει τα σύνορά του, το βασίλειο να φτάνει δηλαδή μέχρι την περιοχή αυτή του Πάγκαιου, δηλαδή όρους με τα περίφημα μεταλλεία. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη. Ο Στουκιδίδης μας δίνει σε αυτό το πολύ ωραίο χωρίο όλη μας μιλάει για τη γενεαλογία του βασιλιά της Μακεδονίας και μας δίνει και τις κινήσεις, τις διαδοχικές κινήσεις των Μακεδόνων και μέχρι να φτάσουν στην περιοχή της Βυσαλτίας και να αποκτήσουν τον έλεγχο τον οποίο γνωρίζουμε του Πάγκαιου όρους από τον Ηρόδοτο. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα κλασικό χωρίο το 299, το οποίο μιλάει ακριβώς για αυτήν την... Βλέπετε ότι οι Αθηναίοι γνώριζαν πολύ καλά, όχι μόνο ο Θουκυδίδης, αλλά γενικώς οι Αθηναίοι τα γνώριζαν τα πράγματα, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση ακριβώς αυτή την εποχή. Στην περιοχή δεν είναι τυχαίο του Στοιμώνα, οι Αθηναίοι αργότερα θα ιδρύσουν μια πόλη. Και βλέπετε ότι η περιοχή της Αμφίπολης ήταν ωφέλιμος ξύλων τεναυπηγησίμων πομπή και χρημάτων προσόδων. Δηλαδή μπορούσαν να παίρνουν πολλά, είχαν χρήμα να προσπορίζονται από εκεί ναυπηγική ξυλία και να έχουν και άλλες προσόδους. Αν σας πω ότι αυτή η πόλη που είναι χτισμένη πάνω στο Στοιμώνα και την οποία όλοι έχετε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τον τάφο, αυτή η πόλη χτίστηκε πάνω σε μια προηγούμενη που λεγόταν Εννέα Οδή. Εννέα Οδή σημαίνει οι 9 δρόμοι. Από εκεί έφευγαν 9 δρόμοι και πήγαιναν σε διαφορετικά μέρη του εσωτερικού της Θράκης. Έτσι δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι είναι σε ένα κομβικό ακριβώς σημείο. Λοιπόν, η Αθήνα την εποχή που μιλάμε έχει συμπήξει στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο στόχος είναι η απελευθέρωση των Ελληνίδων πόλεων από τον Περσικό ζυγό. Να διώξουμε τους Πέρσες από το Αιγαίο, από τα παράλια της Θράκης, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Όσο πιο μέσα στη Μικρά Ασία οι Πέρσες. Λοιπόν, για να το επιτύχει αυτό η Αθήνα, έτσι, έχει αυτή τη φοβερή συμμαχία, από τη Δηλιακή και μετέπειτα λέμε εμείς ιστορική Αθηναϊκή, και στηρίζεται σε ένα στόλο. Οι πόλεις που δεν δίνουν πλοία, όχι σημαντικές πόλεις, δίνουν χρήματα. Και με αυτά τα χρήματα η Αθήνα διατηρεί 12 μήνες το χρόνο πολεμικό στόλο, τον πιο μεγάλο που είχε ποτέ ελληνής πόλης, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό της δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνει και να διώχνει τους Πέρσες. Έχει καταγάγει καταπληκτικές νίκες ο Κίμων έτσι εναντίον των Περσών και επίσης αυτό της επιτρέπει να έχει και τους συμμάχους από κοντά. Διότι δεν είναι και λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν θέλουν πλέον τους Αθηναίους, έχουν εξασφαλιστεί, σου λέει, για ποιο λόγο. Οι Αθηναίοι τους επαναφέρουν με τη βοήθεια του στόλου. Αυτή η ανάγκη, η Αθήνα χρειάζεται το στόλο. Άρα, αυτός ο στόλος δεν ναυπηγείται άπαξ, χρειάζεται να επισκευάζεται, χρειάζεται να συντηρείται, χρειάζεται συνεχώς ξυλία κοινώς.
Έτσι. Αυτή την ξυλία μπορεί να την παρέχει η Μακεδονία. Και η Αθήνα προσπαθεί να αποκτήσει δικές της πηγές ξυλίας. Και μία από αυτές είναι η Αμφίπολη. Έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε στο σημείο αυτό? Όπως γίνονται, και όπως και στη δική μας, όπως και στις μέρες μας, ο πόλεμοι γίνονται πάντοτε για τις πρώτες ύλες. Έτσι. Λοιπόν, όπως λέω στους φοιτητές μου, η ξυλία για την ελληνική αρχαιότητα είναι το πετρέλαιο το σημερινό. Ή το φυσικό αέριο. Για να το, παλιά δεν είχαμε το φυσικό αέριο, το έχουμε το φυσικό αέριο. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο πατέρας του Περδίκα, όταν κατέλαβε αυτά τα ορυχεία στο Παγκαίο, αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να εκδώσει και δικά του νομίσματα. Έτσι, τα οποία οπωσδήποτε του χρησιμεύσαν και στο εσωτερικό, αλλά και για πληρωμές στο εξωτερικό. Να μπορούμε να δούμε το επόμενο. Βλέπετε Αλεξάνδρο. Δεν βλέπετε Βασιλέως Αλεξάνδρο, βλέπετε Αλεξάνδρο. Βλέπετε εδώ πάλι αυτή την ωραία παράσταση με τον Ιππέα, έτσι που πηγαίνει δίπλα στο άλογό του και ο Ιππέας έχει δύο δόρατα, σημαίνει ότι είναι κυνηγός, την επόμενη. Και εδώ πάλι με τα δύο δόρατα, Αλεξάνδρο και την επόμενη. Εδώ έχει και το σκύλο του μαζί και είναι πάνω στο άλογο. Και την επόμενη. Εδώ είναι ένα μικρότερο νόμισμα. Βλέπετε έτσι ένα κράνο στην οπίστια όψη. Και η επόμενη. Εδώ είναι μια άλλη σειρά στατήρων με μια αίγα. Η αίγα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί απαντά στον ιδρυτικό μύθο του βασιλείου. Ακολούθησαν, λέει, τις αίγες οι τρεις αδελφοί από το Άργος και ίδρυσαν την πόλη των Αιγών. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος ξέρουμε ότι είχε ενδιαφερθεί πολύ για αυτόν τον ιδρυτικό μύθο και τα είχε πει και στον φίλο του τον Ηρόδοτο, τα είχε μάθει αργότερα και ο Θουκυδίδης και όλοι, ο Βακχυλίδης επίσης ο ποιητής τον οποίο είχε φιλοξενήσει. Καταλαβαίνετε ότι απελευθερώθηκε από τους Πέρσες, μπόρεσε να στραφεί στην οργάνωση του βασιλείου, κατάφερε να κατακτήσει εδάφη, ενδιαφέρθηκε και την οικογενειακή του ιστορία. Μπορούμε να πάμε πιο κάτω. Και είδατε κάπου, στην προηγούμενη διαφάνεια, πίσω από το κεφάλι της Έγας, ένα κηρύκιο. Το επαναφέρετε λίγο. Το κηρύκιο, αυτό το σύμβολο πίσω από το κεφάλι της Έγας, είναι ένα ραβδί γύρω από το οποίο τυλίγονται φίδια, είναι το σύμβολο του θεού Ερμή. Έτσι, μία ελληνική θεότητα δηλαδή. Γιατί είναι ένας μεγάλος θεός της Μακεδονίας ο Ερμής. Συνεχίζουμε. Και κάποιες μικρότερες υποδιαιρέσεις, πάλι του ίδιου βασιλέα. Και η επομένη. Λοιπόν, πεθαίνει αυτός ο Αλέξανδρος. Φαίνεται πως οι Αθηναίοι τα κατάφεραν βρήκαν ένα modus vivendi μαζί του, όπως επίσης κατάφεραν και να αποθήσουν τον Αλέξανδρο από την περιοχή του Στριμώνα. Και βρίσκουμε στους ελληνικούς φορολογικούς καταλόγους, δηλαδή πώς πληρώνουν αυτές τις πόλεις που πληρώνουν τους Αθηναίους και τις έχουμε, αυτές έχουν βρεθεί στην Ακρόπολη, βρίσκουμε όλο και περισσότερες πόλεις της περιοχής οι οποίες πληρώνουν και βρίσκονται στην περιοχή αυτή που σημαίνει ότι οι Μακεδόνες έχουν υποχωρήσει. Και φτάνουμε στον Περδίκα το δεύτερο, στον επόμενο βασιλιά της Μακεδονίας, για τον οποίο ο Θουκυδίδης κατηγορεί για την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Έτσι. Και λέει ότι στην αρχή της βασιλείας του ήταν σύμμαχός μας. Μετά όμως τα σπάσαμε. Ήταν σύμμαχος της Αθήνας. Και μάλιστα εμείς ξέρουμε από μια άλλη πηγή, μπορούμε να δούμε το επόμενο, από το Θεόπομπο το Χίο, έναν μεγάλο κουτσομπόλι ο οποίος ιστορικό από τη Χίο, εξόριστο, ο οποίος ζούσε στην αυλή του Φιλίππου και έγραψε και τα φιλιππικά, ότι ο Θεόπομπος λοιπόν λέει ότι τους Ιστιαίους, όταν αποστάτησαν και ο Περικλής τους πέταξε έξω από την πόλη τους και εγκατέστησε κληρούχους το 446, ο βασιλιάς της Μακεδονίας ανέλαβε να τους φέρει να κατοικήσουν στην Μακεδονία. Καθομολογίες μετά από συμφωνία. Λοιπόν, το οποίο εξηγεί αυτή η σχέση με τους Μακεδόνες και τις πολύ αγαθές σχέσεις γενικώς της Ιστιαίας με τους Μακεδόνες μέχρι την εποχή των Ρωμαίων. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο χωρίο
επιρροή, αυτά που μας λέει ο Θουκυδίδης στην προηγούμενη διαφάνεια, αν έχετε την καλοσύνη, ότι στην αρχή της βασιλείας του αυτός έγινε φίλος. Όμως, άρχισε, λέει, να μας εχθρεύεται. Όταν εμείς αρχίσαμε να συμμαχούμε με τον αδελφό του, τον Φίλιππο, και τον Δέρδα, ο οποίος είναι βασιλιάς της Ελλημίας. Η Ελλήμια είναι η περιοχή της σημερινής Κοζάνης. Έτσι, επειδή ήταν συγγενείς, είναι τα βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, δηλαδή τα βασίλεια που είναι στην Κοζάνη, στην σημερινή Κοζάνη, έτσι, στη Φλόρινα, Ορεστίδα, στην περιοχή της Καστοριάς κτλ. Τα βασίλεια που βρίσκονται πίσω από τα βουνά της Μακεδονίας, η Άνω Μακεδονία, η Μακεδονία που βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα, τα οποία ήταν συγγενικά με τους Τιμενίδες, ήταν συγγενείς δηλαδή. Οι Τιμενίδες παντρεύονταν κόρες από την Ελλήμια, έδιναν κορίτσια κτλ. Πριγκίπισσες και αυτά. Λοιπόν, και αυτό ο Φίλιππος και ο Δέοδας γίνονται σύμμαχοι των Αθηναίων. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, κάτι συμβαίνει. Είναι αυτή η δεκαετία 440 με 430 που είναι αρκετά ταραγμένη και είναι η δεκαετία κατά την οποία οι Αθηναίοι μετά από πολλές προσπάθειες και πολλές σφαγές που έχουν υποστεί από τους ντόπιους θα καταφέρουν να κτίσουν, να ιδρύσουν την πόλη της Αμφίπολης το 437. Εκεί φαίνεται ότι γίνεται το χάος. Έτσι, εκεί πλέον, καταρχήν, δεν έχουν σε τέτοιο βαθμό ανάγκη τη Μακεδονία. Έτσι, και από την άλλη πλευρά, το να συμμαχήσουν με τους εχθρούς του βασιλέως, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο για την Μακεδονία. Με τον αδελφό του δηλαδή και με τον ξαδελφό του. Ο ένας βρίσκεται στα ανατολικά του βασιλείου, ο Φίλιππος, ο αδελφός του. Ο άλλος βρίσκεται στα νότια δυτικά του βασιλείου. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο σημείο που όταν η Αθήνα στέλνει το ultimatum στην Ποτίδεα το 433 και τη ζητάει η Ποτίδεα που είναι ο Κορινθιακή επικίνδυνη σύμμαχος των Αθηναίων και αυξάνει το φόρο της από 6 τάλαντα σε 15 τάλαντα και τη ζητάει να γκρεμίσει το τείχος, να δώσει ομοίους, να μην δέχεται πια θρησκευτικούς άρχοντες από την Κόρινθο και η Ποτίδεα μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με τον Περδίκα και ζητάει βοήθεια από τη Μητρόπολη της στην Κόρινθο και ξεσπάει, ξεσπούν τα ποτιδεατικά. Δεν είναι όμως μόνο η Ποτίδεα που αποστατεί. Αποστατούν οι Χαλκιδείς της Θράκης, άπικοι της Χαλκίδας, οι Βοτιαίοι, επίσης της περιοχής, διάφορες πόλεις ανήκουν στους Βοτιαίους και πολλές άλλες πόλεις της Ανατολικής Χαλκιδικής. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο, αν έχετε την καλοσύνη. Το επόμενο. Αυτό το είδαμε. Λοιπόν, βλέπετε την περιοχή της Χαλκιδικής. Η Ποτίδεια βρίσκεται εκεί που είναι το 11, όπως είναι το πρώτο πόδι, στο πιο στενό σημείο του πρώτου ποδιού. Όλη η περιοχή, μπράβο, της Δυτικής Χαλκιδικής, έτσι, έχει, αυτό είναι από το βιβλίο μου για την Όλυνθο και τη Χαλκιδική Συμπολιτεία, αποστατεί. Ο λόγος τώρα που αποστατεί, για να συμπορευθεί με την Ποτίδεια, υπάρχουν, δεν έχουν προβλήματα με το φόρο, ίσα-ίσα έχουν μειώσεις φόρου. Υπάρχει όμως ένα γεγονός το οποίο δεν αναφέρει ο Θουκυδίδης. Έλα που εμείς όμως έχουμε βρει την επιγραφή και είναι μια εξαιρετικά σημαντική επιγραφή διότι μνημονεύεται και σε μεταγενέστερες πηγές και την έχουμε την ίδια από την Αθήνα, έχουμε την Πέτρα. Είναι μια επιγραφή η οποία αναφέρει ότι κάπου εδώ στην παραλία της Δυτικής Χαλκιδικής ιδρύουν οι Αθηναίοι μία αποικία στρατιωτικού χαρακτήρα, η οποία ονομάζεται Βρέα και μας λένε και οι πηγές όλες τις λεπτομέρειες για την ίδρυση της αποικίας. Λοιπόν, αυτή η αποικία, καταλαβαίνετε ότι παίρνει εδάφη από τις διαφορετικές πόλεις και δημιουργεί και μία μόνιμη παρουσία Αθηναίων στρατιωτών στην περιοχή. Και βρίσκεται ακριβώς απέναντι, αν μπορείτε να φανταστείτε το χάρτη, ή να δείτε το πρώτο χάρτη που ανήρτησα, που υπάρχει στο PowerPoint, αυτή η συγκεκριμένη αποικία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Μακεδονία, από τις πύλες της Μακεδονίας, από την Πύδνα. Λοιπόν, αυτή η αποικία προφανώς δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε εάν τα κατάφεραν ποτέ, διότι το καλοκαίρι του 432 στη Χαλκιδική γίνεται χαμός και η μισή Χαλκιδική αποστατεί. Λοιπόν,
Και να πούμε ότι από τις πόλεις αυτές της Χαλκιδικής που αποστάτησαν, έτσι, ειδικά εδώ η πόλη στον κύριο κορμό της Χαλκιδικής, γύρω-γύρω δηλαδή από την Βραία, όχι από την Ποτίδα, το 11 και πάνω, λοιπόν, οι άλλες είναι θαλασσινές πόλεις. Ο στόλος μπορεί να πάσα στιγμή να εμφανιστεί και ο Αθηναϊκός και να καταστρέψει και να τις αναγκάσει να επανέλθουν. Δεν έχει συμβαίνει το ίδιο. Και όχι μόνο αυτό. Ο Περιοδίκας της Μακεδονίας, ο οποίος λέει ο Θουκίδης, αυτός τα έκανε όλα. Ο Περιοδίκας της Μακεδονίας έχει φροντίσει και έχει δώσει και συμβουλές σε πόλεις παράκτης στο μυχό εδώ του κόλπου να κατοικήσουν προς το εσωτερικό και τους έχει δώσει, λέει, και εδάφη κοντά στη λίμνη, βόλβη δικά του, για να μπορέσουν να εγκατασταθούν εκεί και να... Και έτσι ιδρύεται η Όλυμπος και γίνεται μια μεγάλη πόλη. Και η Χαλκιδική Συμπολιτεία, έτσι, το αντίπαλο δέος, όπως θα δείτε, των βασιλέων της Μακεδονίας του Βορρά, η περίφημη Όλυμπος που έχετε κάνει όλοι στο σχολείο με τον Δημοσθένη, έτσι. Λοιπόν, και τις ιστορίες με τον Φίλιππο το Δεύτερο. Έχουμε, επομένως, ξέσπασμα των Ποτιδεατικών. Και παρουσία συνεχής στρατιωτική της Αθήνας από το 432 το καλοκαίρι μέχρι κάποια χρόνια αργότερα. Η Αθήνα θα πολιορκήσει, οι κινήσεις εναντίον των Μακεδόνων έχουν ήδη αρχίσει και πριν από τα Ποτιδεατικά. Έτσι, ο πρώτος στόλος που φτάνει, ο Αριστέας, ο Κορίνθιος, όταν φτάνει στην περιοχή για να βοηθήσει την Ποτίδεα, έτσι έχουν ήδη αρχίσει που οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εναντίον των Μακεδόνων. Έχουμε επιχειρήσεις στη Θέρμη, περιοχή Θεσσαλονίκη, στο μυχό του Θερμαϊκού, και έχουμε και επιχειρήσεις στην Πίδυνα κατευθείαν. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Περδίκας είναι ένας στόχος για τους Αθηναίους. Και μολονότι, και να μην ξεχνούμε ότι τα Ποτιδεατικά παρουσιάζονται από το Θουκίδη ως μια αιτία του πολέμου. Πίσω από αυτά, λέει, είναι αυτός. Είναι αυτός. Γιατί είναι αυτός? Γιατί καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη συμμαχία με τον αδελφό του, τη συμμαχία με τον ξάδελφό του από τον ένα στα ανατολικά, δηλαδή στην περιοχή εδώ πάνω από τις λίμνες που βλέπετε, ο άλλος στην περιοχή της Κοζάνης, της σημερινής Κοζάνης, και με την στρατιωτική απικία απέναντί του, οι προθέσεις των Αθηναίων δεν είναι αγαθές και δεν είναι τυχαίο ότι όταν αργότερα θα έχουμε εισβολή του Θράκα Σιτάλκη, θα κουβαλάει και το γιο του αδελφού, τον ανιψιό του Περδίκα, με στόχο φυσικά, αν καταφέρει και καθυποτάξει τη Μακεδονία, να τον τοποθετήσει στο θρόνο, τον άνθρωπο των Αθηναίων. Λοιπόν, μέχρι τη στιγμή αυτή, αυτή η συνεχής παρουσία των Αθηναίων στο Τυτική διαρκεί μέχρι το 429. Το 429 υποτίθεται δεν αντέχει πια την πολιορκία και παραδίδεται στους Αθηναίους, οι οποίοι θα εγκαταστήσουν κληρούχους στην περιοχή. Εδώ στην περιοχή του Ίσθμου. Και πιστεύουν ότι τώρα πάει, τελειώσαν τα δεινά μας, είναι ένα στρατιωτικός περίπατος η καθυποταγή της περιοχής, όμως θα βρουν τις ενωμένες δυνάμεις Ευωτιαίων και Χαλκιδαίων που θα τους κατασφαγιάσουν στη μάχη της Σπαρτόλου. Ακόμα και οι στρατηγοί έπεσαν νεκροί. Δεν μπορούν να τα κάνουν καλά στην περιοχή. Καλούν τις μεγάλες δυνάμεις, τον νεόκοπο σύμμαχό τους, Θράκα Σιτάλκη, ο οποίος εισβάλλει, θα παραμείνει ένα χρονικό διάστημα. Τότε όμως, λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της αντίστασης των Χαλκιδαίων, αλλά και λόγω της ικανής διπλωματίας του Περδίκα του Δευτέρου, θα υποχωρήσει. Θα αποχωρήσει παίρνοντας δώρα και χρήματα, είχαν τον τρόπο τους οι Μακεδόνες, και παίρνοντας μαζί και κάποια αδελφή του Περδίκα, τη Στρατονίκη, για το διάδοχο του θρόνου, το Σέφθη. Δεν πρέπει να λησμονήσω να σας πω ότι από όλες αυτές τις πόλεις που έχουν αποστατήσει από τους Αθηναίους, οι μόνες που παρέμειναν και δεν επανήλθαν ποτέ στην Αθηναϊκή Συμμαχία, σε όλη την ιστορία της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας, είναι αυτές οι πόλεις των Χαλκιδαίων και των Βοτιαίων. Μία Σάμος, μία
Μυτιλίνη, έτσι, Νάξος και τα λοιπά, Θάσος δεν τα κατάφεραν. Αυτό αυτοί το κατάφεραν. Πίσω από αυτά ήταν οι συμβουλές του βασιλιά της Μακεδονίας. Ο οποίος βασιλιάς της Μακεδονίας, αυτό το οποίο τον ενδιέφερε, έτσι, ήταν η σωτηρία η δική του και να μην γίνει προτεκτόρα. Για το λόγο αυτό άλλαζε συμμαχία με το καλημέρα, θα λέγαμε. Και μας λέει ο Θουκυδίδης και ξανά άλλαξε, δηλαδή ήταν για τους Αθηναίους μονίμως οι διαπραγματεύσεις. Και οι Αθηναίοι με την προοπτική, για να μπορείς να, όταν είσαι ένα βασίλειο το οποίο δεν διαθέτει σημαντικό στράτευμα, έτσι, για να μπορείς να κάνεις μια τέτοια πολιτική, καταλαβαίνετε ότι έχεις κάτι στα χέρια σου. Αυτό το κάτι είναι αυτό που σας λέω, η Μακεδονική Ξυλία. Με το που θα γινόταν κάτι, θα μπορούσαν οι Αθηναίοι να έχουν πρόσβαση ακριβώς σε αυτό το εξαιρετικό αγαθό. Τα χρόνια του πολέμου περνούν και φτάνουμε το 425. Μεγάλη νίκη των Αθηναίων στη Σφακτηρία. Όταν καταφέρνουν και οχυρώνουν το κορυφάσιον, στην πύλο δηλαδή, δημιουργώντας μια οχυρή αθηναϊκή θέση σε εδάφη των Σπαρτιατών και μάλιστα των Μεσσηνίων. Μεσσηνίων γεμάτοι ήλωτες. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέρνουν και εχμαλωτίζουν και ομοίους Σπαρτιάτες, τους οποίους μεταφέρουν στην Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό, οι Σπαρτιάτες θα ζητήσουν τερματισμό του πολέμου, θα προσφέρουν να ανταλλάξουν τους αιχμαλώτους με το status quo και τα λοιπά, οι Αθηναίοι αιωνούνται. Και εξασφαλίζουν με τους Σπαρτιάτες, ομοίους αιχμαλώτους, ομοίους στην Αθήνα, την εχμαλώτους στην ουσία, οι οποίοι εκλαμβάνονται έτσι ως όμοιροι, το να μην γίνουν επιθέσεις, το να μην γίνουν, το να μην εισβάλλουν, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Λακεδαιμόνοι, στην Αττική. Αυτό τους λύνει τα χέρια και τους αφήνει να ασχοληθούν με αυτούς που είχαν αποστατήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό φοβάται η Μακεδονία, αυτό φοβούνται οι Χαλκιδίες και καλούν τον Σπαρτιάτη εκείνο που έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι μια στρατιωτική φυσιογνωμία και μπορεί να τα καταφέρει και να τους βοηθήσει. Τους μεν Χαλκιδείς να παραμείνουν ελεύθεροι και να μεταλαμπαδεύσουν την ελευθερία από τους Αθηναίους και στις άλλες πόλεις της περιοχής, τον δε βασιλέα των Μακεδονίας να διευθετήσει τα ζητήματα που έχει με τους βόρειους πώς το λέμε, με τους βόρειους γειτονές του, με τους βασιλείς της Λυγκιστίδος, έτσι, περιοχή πάνω από τη σημερινή Φλόρινα. Καλούν λοιπόν τον Βρασίδα, τον οποίο θυμόσαστε όλοι και έχετε ακούσει γι' αυτόν. Λοιπόν, ο Βρασίδας φτάνει στη Χαλκιδική διαξηράς, με αρκετές δυσκολίες, και εκεί ξέρει τις προτεραιότητες. Άσε, λέει, το βαναραβαίο των Λυγκιστών στον Περδίκα, να δούμε τι θα κάνουμε με τις πόλεις της Χαλκιδικής. Οι πόλεις της Χαλκιδικής πληρώνουν εξαιρετικά υψηλό φόρο στους Αθηναίους. Και με τον τρόπο αυτό, επειδή είναι πλούσιες, με τον τρόπο αυτό ο Βασίλης ξέρει ότι η πηγή όλων των κακών είναι αυτή, τα έχει πει και ο γέρος βασιλιάς Αρχίδαμος, τα έχει πει και ο Περικλής στους λόγους πριν από την κήρυξη του πολέμου. Οι Αθηναίοι έχουν χρήματα. Με τα χρήματα μπορούν και διατηρούν το στόλο, με το στόλο μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Να τους το κόψουμε, λέει αυτό. Και ήταν, λέει, Σπαρτιάτης, ο οποίος και ευγενής ήταν. Δεν ήταν η περίπτωση όλων των Σπαρτιατών που βγαίναν εκτός Σπάρτης και φέρονταν όπως να ήταν. Αυτός δεν είχε και κανείς να του πει τίποτα, ούτε ο Θουκυδίδης. Και ο Θουκυδίδης κάνει τον επενό του, τον επενεί ακατάπαυστα. Αλλά μιλούσε και πολύ ωραία και μιλούσε και πολύ λογικά. Και καταφέρνει και προσυτερείται τις πόλεις Άκανθο και Στάχυρα και στη συνέχεια με μια νυχτερινή πορεία που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία και κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες χιόνι. Από το Χορτιάτι που είναι η βάση του, φτάνει στην Αμφίπολη και έχει συνεννοηθεί, του προδίδουν την πόλη, ανοίγουν τις πύλες, μπαίνει μέσα και δεν σφαγιάζει τον πληθυσμό,
το αντίθετο, τους λέει όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει και έχει και διάστημα να, κάποιες μέρες να προετοιμαστεί, καταλαμβάνει την Αμφίπολη. Το χαρτί που είχε η Αθήνα στο τραπέζι της, έτσι, για να απειλεί τη Σπάρτη, τους ομοίους δηλαδή, τους ομοίους ομοίους στην Αθήνα που έχονται τη σφακτήρια, τους αιχμαλώτους, ο Βρασίδας το καταργεί. Γιατί τώρα έχει πάρει και η Σπάρτη κάτι πολύ σημαντικό από την Αθήνα. Ο ενθουσιασμός, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος και από εκεί και πέρα οι διαφορετικές πόλεις. Η Σπάρτη και η Αθήνα βρίσκονται σε ανακοχή μετά από αυτό. Κάνουν μια κεχηρία που πρόκειται να διαρκέσει ένα έτος. Γιατί βρίσκουν ότι έχει φτάσει η στιγμή και η μία και η άλλη να πάρει τι θέλει και ο βασιλιάς της Μακεδονίας επίσης ενθουσιάζεται. Συνεχίζεται η πορεία του μεγάλου Σπαρτιάτη και διώχνει τους Αθηναίους και από άλλες πόλεις της Χαλκιδικής. Στο σημείο αυτό και βέβαια βοηθάει και τον βασιλιά της Μακεδονίας σε κάποιες ιστορίες, στο ζήτημα, στο πρόβλημα που έχει με τον Αραβαίο. Αυτό φαίνεται τη ρήξη μεταξύ τους. Για ζητήματα που προέκυψαν στο πεδίο της μάχης. Και από εκεί και πέρα αλλάζει πάλι πολιτική ο περιοδικός της Μακεδονίας και καλωσορίζει αυτή τη στιγμή τους Αθηναίους. Όμως, αυτό το οποίο έχει πετύχει, έχουν πετύχει οι εχθροί της Αθήνας στο Βορρά, δεν θα το ρυθμίσει η ειρήνη του Νικία. Η οποία, η ειρήνη του Νικία λέει, οι εχμάλωτοι πάνε στη Σπάρτη πίσω που τους έχει η Αθήνα, οι Σπαρτιάτες εχμάλωτοι και η Αμφίπολης ανήκει στην Αθήνα. Μπορεί να σκοτώνονται στη μάχη της Αμφίπολης και ο Κλέον και ο Βρασίδας και έτσι να έχει ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Τα λέει και ο Αριστοφάνης, έτσι. Οι δύο πολεμοχαρείς αρχηγοί πέφτουν νεκροί και τελειώνει η ιστορία. Ήρθε όμως, λένε, η στιγμή να γίνει ειρήνη. Γίνεται ειρήνη, όμως Χαλκιδής και Βοτιαίοι παραμένουν ελεύθεροι και η Αμφίπολης δεν παραδίδεται ποτέ στους Αθηναίους. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο. Βλέπετε εδώ νομίσματα του Περδίκα του Δευτέρου, η στρατιωτική του παρουσία στη Χαλκιδική. Όλα αυτά τα χρόνια μάχεται μαζί, ειδικά στα ποτιδεατικά, με τους, στο χώρο της Χαλκιδικής, τι στεκμαίνεται και από αυτά τα νομίσματα. Βλέπετε πάλι ο κυνηγός με τα δύο δόρατα και στην πίσω πλευρά το λιοντάρι, το οποίο αγριεμένο είναι μια σκηνή κυνηγιού σε δύο μέρη. Ο κυνηγός και το λιοντάρι. Υπήρχαν λιοντάρια στη Μακεδονία, βεβαίως υπήρχαν λιοντάρια στη Μακεδονία. Μας το λέει ο Ηρόδοτος ότι στην περιοχή του Χορτιάτη, του Κισού, της αρχαιότητας, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δηλαδή, να σκεφτείτε ότι επιτέθηκαν νύχτα στις καμήλες του Ξέρξη και βέβαια μας λέει και ο Στράβων ότι λιοντάρια στην Ελλάδα έχουμε μεταξύ Αχελλώου και Νέστου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και τόσους μύθους, έτσι με τον Ηρακλή και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Όλα όσα βλέπουμε είναι νομίσματα του Περδίκα του Δευτέρου, αυτού του μεγάλου βασιλιά της Μακεδονίας. Πρόσφατα έχει βγει ένα βιβλίο μιας Γερμανίδας συναδέλφου που λέγεται «Περδίκας der Zweite, der Reiter Makedoniens», ο Περδίκας ο Δεύτερος, ο Σωτήρ της Μακεδονίας. Και συνεχίζουμε. Και πιο κάτω. Περνάμε τώρα να δούμε το γνωστό χωρίο, το διαβάσαμε και πιο πάνω, σχετικά με το θέμα, με τη σημασία της Αμφίπολης για τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι δεν θα την ξεχάσουν την Αμφίπολη, θα μιλήσουμε πιο πέρα. Την έχουν όμως χάσει διαπαντός. Από το 437 που την ίδρυσαν, τη χάρηκαν μέχρι το 423. Το 423 τη χάσαν και έκτοτε έπρεπε να την ξεχάσουν. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο. Λοιπόν, θα έχουμε άλλη μία επέμβαση στο Βορρά. Οι επεμβάσεις των Αθηναίων θα συνεχιστούν στο Βορρά και προς τον Περδίκα το Δεύτερο και προς τους Χαλκιδείς. Και ένας από αυτούς που επιχειρεί τελευταίος είναι ο Νικίας, ο γνωστός της Νικίου Ειρήνης, ο οποίος μάλιστα και θα αναφέρει ότι όταν θα μιλούν για τη Σικελική εκστρατεία στην Αθήνα, θα αναφέρει και θα πει: παιδιά, πού πάμε εμείς στη Σικελία? Εμείς δεν έχουμε καταφέρει τα πράγματα τις πόλεις, όλους αυτούς που έχουν τόσα χρόνια προστατήσει από εμάς, να τους επαναφέρουμε στην συμμαχία και πάμε και για αλλού.
Λοιπόν, συμπίπτει με το τραγικό τέλος της Σικελικής εκστρατείας, 2 χρόνια αφού του τα έλεγε αυτά ο Νικίας, με το θάνατο αυτού του δαιμόνιου διπλωμάτη Περδίκα Δευτέρου. Ο γιος του που αναλαμβάνει, ο βασιλιάς Αρχέλαος, τα νύν όνταν τη χώρα οικοδόμησε, έφτισε λέει τη χώρα, την ξανάκτησε και έκανε οδούς. Και όλα τα άλλα τα φτιάξε και στον πόλεμο το υπηκό και τα όπλα και όλα τα προετοίμασε, ό,τι δεν είχαν κάνει όλοι οι άλλοι, τα έκανε αυτός. Τέτοια αγάπη ο Θουκυρίδης στον Αρχέλαο. Τι συμβαίνει? Η Αθήνα χρειάζεται να ξανά κτίσει το στόλο της. Η στιγμή είναι ιδανική για τον Αρχέλαο. Έτσι. Αυτή η αδυναμία της Αθήνας ταυτόχρονα, η οποία έχει χάσει το στόλο στη Σικελία, έτσι έχει, αποστατούν οι πόλεις η μία μετά την άλλη στη Μικρά Ασία, βρίσκεται σε μείζωνα προβλήματα, τη στερεί τη δυνατότητα να επεμβαίνει με τον τρόπο που επιθυμούσε, τόσο στη Χαλκιδική, όσο και στο βασίλειο των Μακεδόνων. Τον έχει ανάγκη τον Αρχέλαο αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Και ο Αρχέλαος το εκμεταλλεύεται. Εκεί, το ξέρουμε από επιγραφές, κτίζονται τα πλοία. Γίνεται πρόξενος και ευεργέτης της Αθήνας, το απονέμουν τον τίτλο αυτή. Εκεί κτίζονται στις ακτές της Πιερίας, κτίζονται τα πλοία και πηγαίνουν κατευθείαν στη Μικρά Ασία, στο μέτωπο, στη Σάμο, όπου εδρεύει ο αθηναϊκός στόλος από το 413-412 περίπου π.Χ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αρχέλαος, για να τα κάνει όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι είχε χρήματα. Η Μακεδονία δεν έχει μεταλλεία για να κόβει άργυρο. Έτσι, είναι μια οικονομία περιορισμένη, είναι πολύ ποιμένες, υπάρχει και μια πεδιάδα. Το βασικό τους, έτσι, το βασιλικό μονοπόλιο είναι της ξυλίας και αυτό εκμεταλλεύεται. Την εποχή αυτή όχι μόνο κάνει όλα αυτά τα έργα, έτσι. Κατά μία παράδοση και κατά μία, έτσι, είναι και εκείνος που κτίζει και τα πρώτα βασίλεια στην Μακεδονία. Τα πρώτα ανάκτορα βασίλειων είναι το ανάκτορον. Λοιπόν, και υπάρχει και επίσης και εκείνη η θεωρία που λέει ότι μετέφερε την πρωτεύουσα στην Πέλα. Δεν ξέρουμε. Ο Μιλτιάδης ο Χατζόπουλος, ο ακαδημαϊκός, πιστεύει ότι είναι, ότι μετέφερε Μήντας ο Τρίτος, και εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, και βέβαια, αυτό το πλούτο τον βλέπουμε και στα εισηγμένα αττικά αγγεία στην Μακεδονία. Οι λευκές λίχκηθοι, τις οποίες έχετε δει και θαυμάσει όλοι στον θαυμάσιο αρχαιολογικό μας μουσείο. Οι λευκές λίκυθοι αυτή την εποχή εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες. Έτσι, αυτά τα ακριβά αγγεία. Έχει λεφτά δηλαδή ο βασιλιάς, έχει λεφτά ο κόσμος αυτή την εποχή. Και αυτό φαίνεται και από τα νομίσματα του αρχαιλάου. Πάμε παρακάτω να δούμε τα νομίσματα. Πάλι βλέπετε ο υπεύσα. Και πίσω η Αίγα. Ο Αρχέλαος είχε μεγάλη μανία με την οικογένειά του, την ένδοξη ιστορία του βασιλικού οίκου κτλ. Και μάλιστα είχε φέρει και τον Ευρυπίδη στη Μακεδονία, ο οποίος στην αυλή του Αρχελάου έζησε, ο οποίος είχε κάνει και μια τραγωδία που λεγόταν Αρχέλαος και έδειχνε ότι ο πρώτος ιδρυτής της Μακεδονίας λεγόταν Αρχέλαος. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι σε κυνήγι με τον βασιλιά της Μακεδονίας τον περάσανε για θύραμα τα σκυλιά τον Ευρυπίδη και τον κατεσπάραξαν. Πάμε παρακάτω. Οι Αίγες πάλι επανέρχονται γιατί είναι στον ιδρυτικό μύθο. Και εδώ πάλι ο μυθικός ιδρυτής του βασιλείου, δεν είναι θεός, βλέπετε έχει μόνο μια ταινία, και πίσω ένας ύπος. Και είναι όλα με πολύ καλό άργυρο κομμένα αυτά τα νομίσματα. Και ο ίδιος τύπος και πιο κάτω ο Ηρακλής και ο Κάπρος. Έτσι, ο Ηρακλής είναι ένας από τους μεγάλους θεούς των Μακεδόνων. Σας είπα προηγουμένως για τη γιορτή για τα Ξανδικά, που γιορτάζεται κάθε μήνα Μάρτιο, τον μήνα Ξανδικό, και με το καθάρσιον του στρατού. Και βέβαια ο Κάπρος έχει μία σημασία για τους Μακεδόνες. Γιατί
έχουμε μία παράδοση που λέει ότι δεν μπορούσαν οι Μακεδόνες, ένας Μακεδόνας για να μπορέσει να συμμετάχει και στα συμπόσια ανακεκλημένος. Οι αρχαίοι δεν έτρωγαν όπως το εμείς στο τραπέζι, έτρωγαν ξαπλωμένοι στα καναπέδες, στα ανάκλητα. Λοιπόν, για να μπορέσει να φάει με τον τρόπο αυτό, θα έπρεπε να έχει σκοτώσει στο κυνήγι κάπρο χωρίς δίχτυ. Έτσι. Γιατί ένας τρόπος για να σκοτώσει αυτό το πελώριο φόβιο ζώο ήταν να του πετάξει ένα δίχτυ, να τρελαθεί με το δίχτυ και να μπορέσεις να το χτυπήσεις με το δόρυ. Όχι. Για να είσαι άντρας και για να τόσο ξαπλωμένος και όχι έτσι καθισμένος απλώς, έπρεπε να έχεις καταφέρει να σκοτώσεις έφυπος ή όχι με δόρυ, να αντιμετωπίσεις δηλαδή το θηρίο απέναντί σου. Πάμε παρακάτω. Και εδώ βλέπετε το λιοντάρι. Και τα αρχικά R. Στο ένα νόμισμα ο Ηρακλής είναι γενιοφόρος, πιο ηλικιωμένος, στο άλλο είναι νέος. Και βλέπετε, ξέρουμε ότι είναι Ηρακλής γιατί φοβάει τη λιοντή. Για πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε το άλογο και τον αετό. Ο αετός επίσης είναι σύμβολο του Διός, παλαιό μακεδονικό σύμβολο. Και πιο κάτω. Stop. Λοιπόν, τελειώνει ο πόλεμος με την ήττα της Αθήνας. Και το έτος 399, η Αθήνα πλέον έχει άλλες προτεραιότητες. Έτσι, δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική τέτοιο επίπεδο. Και το τέλος του πολέμου την έχει βρει με την κατάσχεση του ναυτικού της από την Αθήνα, πλην 12 τριήμερων, έτσι. Και με έναν αριθμό προβλημάτων. Στη Μακεδονία τα πράγματα επίσης δεν είναι καλά. Το 399 δολοφονείται ο Αρχέλαος. Και αρχίζει μία περίοδος κρίσης, δυναστικής κρίσης. Ο ένας μετά τον άλλον τα ξαδέλφια σκοτώνονται μεταξύ τους για την εξουσία, για να φτάσουμε το έτος 394 στο να λάβει το θρόνο ο Αμύντας ο Τρίτος, γόνος ενός από τους αδελφούς, εγγονός ενός από τους αδελφούς του Περδίκα, του Δευτέρου, ο οποίος είχε περάσει τη ζωή του ως χωρίς να ενδιαφερθεί ποτέ για τη βασιλεία, χωρίς να ενδιαφερθεί ποτέ για το θρόνο. Δεν περνούσε, σου λέει, καλά, ανήκω στη μεγάλη βασιλική οικογένεια, έχω τις τιμές που χρειάζεται, έχω τα μέσα, την ωραία μου ζωή, δεν μου χρειάζεται το θρόνο. Έλα όμως που είχε τον εγγονό, ο οποίος ήταν πολύ φιλόδοξος, και έχουμε τον Αμύντα τον Τρίτο, λοιπόν. Μετά, αυτό μετά από, έχουμε δηλαδή τον δολοφονείται ο Ορέστης, ο Αέροπος ο Δεύτερος πεθαίνει, έχουμε μετά τον Παυσανία, έχουμε τον Αμύντα τον Δεύτερο, αυτά μέσα σε μία τετραετία. Μέσα σε μία τετραετία έχουμε 5 βασιλείς. Ο Αμύντας ο Τρίτος δεν θα μείνει μεγάλο χρονικό διάστημα στην εξουσία. Θα χάσει την εξουσία πρώτα από τον Αργαίο, έναν άλλο ξάδελφο, και στη συνέχεια θα επανέλθει, θα καταφύγει στη Θεσσαλία, θα επανέλθει και θα τον ξαναδιώξουν οι σύμμαχοί του, οι Χαλκιδείς της Θράκης, η Όλυνθος και οι πόλεις, οι οποίες βρίσκουν την ευκαιρία και εισβάλλουν στον βασίλειο της Μακεδονίας. Αυτά τα προβλήματα των δυναστών, των βασιλέων, αυτή η δυναστική κρίση αποτυπώνεται και στα νομίσματα. Πλην του Αρχελάου, όλη η διάδοχή του, μέχρι και εδώ το φίλο μας τον Αμύντα τον Τρίτο, έχουν νομίσματα εξαιρετικά κακού αυγείου. Αυτά τα νομίσματα που βλέπετε με τον Ηρακλή και τον Ήπο είναι επάυγηρα. Έτσι, δεν είναι καν αυγηρά. Ο Αμύντας ο Τρίτος όμως θα καταφέρει να παραμείνει στο θρόνο και με τη βοήθεια των φίλων μας των Λακεδαιμονίων, οι οποίοι θα εκστρατεύσουν εναντίον των Χαλκιδαίων της Θράκης, και μετά από τριετής προσπάθειες, όπως βλέπετε, οι Χαλκιδείς της Θράκης ζουν και βασιλεύουν, και είναι το αντίπαλο δέος των Μακεδόνων. Σύμμαχοι όταν τους χρειάζονται, αντίπαλο όταν δεν τους χρειάζονται. Οι Λακεδαιμόνοι θα βάλουν εκεί πέρα, θα αναγκάσουν, θα βάλουν ένα χαλινάρι στην Όλυνθο, θα κατοχυρώσουν το θρόνο και τον βασιλέα των Μακεδόνων και θα φτάσουμε. Είμαστε στο έτος 379. Εξαιρετική χρονιά για τους Λακεδαιμονίους και μετά από αυτό αρχίζει η πτώση τους.
Να μην μπούμε. Ιδρύεται η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, στόλο στη μέση. Πάλι στόλο. Ό,τι στόλο είχε η Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια, τον είχε κτίσει με τη βοήθεια των περσικών χρημάτων. Τη δεκαετία του 390 με τον κόλμα. Τώρα πάλι έχει ανάγκη από το στόλο. Από στόλο η Αθήνα. Και μπορεί στα πρώτα χρόνια της Αθηναϊκής Συμμαχίας να μην σκέφτεται να στραφεί στη Μακεδονία. Έτσι. Αλλά να χτίσει το στόλο αλλού, έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο, το οποίο αν διαβάζετε αγγλικά, δεν έχω, μπορώ να σας τα στείλω ότι έχω γράψει, αλλά είναι τα πράγματα στα αγγλικά. Λοιπόν, η Μακεδονία λοιπόν αρχίζει να γίνεται σημαντική μετά από τις μεγάλες νίκες της Αθήνας σε Αιγαίο και Ιόνιο εναντίον των Σπαρτιατών, γιατί η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία εναντίον των Σπαρτιατών και των αυθαιρεσιών τους. Και πλέον, στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Αμίντα του Τρίτου, όταν πλέον έχει υπογράψει και ειρήνη, την κοινή ειρήνη με τη Σπάρτη, μπορεί και εισάγει, μπορεί και έχει πρόσβαση στη Μακεδονική Ξυλία. Από αυτά τα χρόνια χρονολογείται μία επιγραφή που αναφέρει τον Αμίντα τον Τρίτο και τον αγιό του τον Αλέξανδρο και τη συμμαχία με την Αθήνα. Και από την ίδια εποχή έχουμε πηγές που μας λένε τον Ξενοφόντα, που λέει ότι αυτή την εποχή οι Αθηναίοι έτσι εκ Μακεδονίας έπαιρναν τα ξύλα, την ξυλία για το στόλο. Ο στόλος δηλαδή και πάλι στο επίκεντρο. Ξυλία, στόλος, Μακεδονία, Αθήνα. Μετά το θάνατο του Αμίντα του Τρίτου, ο οποίος είναι από τους λίγους Μακεδόνες βασιλείς που πεθαίνει στο κρεβάτι του, σε μεγάλη ηλικία. Συνήθως όλοι πέφτουν δολοφονημένοι. Βλέπε Φίλιππος Δεύτερος. Ή δηλητηριασμένοι, μάλλον ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο μεγάλος. Ο φίλος μας λοιπόν ο Αμίντας ο Τρίτος πεθαίνει. Και τα χρόνια αυτά μεσουρανούν στη Θεσσαλία, δίπλα στη Μακεδονία, οι τύρανοι των Φερών. Οι Λαρισαίοι ζητούν από το Διό και διάδοχό του τον Αλέξανδρο τους βοηθήσει εναντίον των τυράννων, εναντίον του Αλεξάνδρου των Φερών. Ο Αλέξανδρος πηγαίνει, εισβάλλει με στρατό και καλοκάθεται στην περιοχή. Δεν σκέφτεται να αποχωρήσει. Αν θέλετε να δείξουμε το επόμενο slide, πριν αρχίσω τις ιστορίες μου με τη Θεσσαλία. Δείξτε και το επόμενο, γιατί να δούμε και τα νομίσματα και να σας εξηγήσω γιατί. Και από το επόμενο. Συγγνώμη, φωνάζει ο σκύλος μου, θα κλείσω την πόρτα. Να μπω. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το νόμισμα του Αμίντα του Τρίτου, πάλι ο Ιππέας με το λιοντάρι, είναι κομμένο σε πολύ καλό άργυρο. Είναι τα χρόνια του τέλους της βασιλείας του Αμίντα του Τρίτου. Είναι τα χρόνια που έχει σχέσεις με την Αθήνα, που σημαίνει η Αθήνα πληρώνει για την ξυλία, καλός άργυρος έρχεται στην Αθήνα. Είχε πολλές σχέσεις ο Αμίντας ο Τρίτος με την Αθήνα και να δούμε τα προηγούμενα. Έτσι, έχει φροντίσει ο Αμίντας ο Τρίτος και έχει σχεδόν υιοθετήσει με τον άλλον τρόπο, μας τα λέει ο Εσχήνης αυτά, τον Ιφικράτη, ο Ιφικράτης ο οποίος τα χρόνια που έχει φύγει από την Αθήνα, μεταξύ δηλαδή τους 387 που αρχίζει η ειρήνη του βασιλέα μέχρι το 378 που έχουμε τη συμμαχία, δραστηριοποιείται στη Θράκη, κοντά στον τύπο, στον Κώτη, το μεγάλο βασιλιά των Οδοησών, και του έχει παντρευτεί μάλιστα και την αδελφή ο Ιφικράτης, έχει γίνει μέλος βασιλικής οικογένειας. Ο Ιφικράτης είναι ο μεγάλος στρατηγός, ο οποίος αναδεικνύει την εποχή του Κορινθιακού πολέμου. Ένα τέτοιο άνδρα, ικανότατο στρατιωτικό και συγγενή του βασιλιά της Θράκης, ο Αμίντας τον έχει περί πολλού. Και μάλιστα λέει ότι σχεδόν τον είχε υιοθετήσει. Να δούμε και το επόμενο. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό.
Όταν πέθανε ο Αμίντας, όπως σας είπα, έχουμε μία δύσκολη κατάσταση με τον Αλέξανδρο το δεύτερο, τον γιο του Αμίντα και αδελφό του Φιλίππου του δεύτερου, να εισβάλλει στη Θεσσαλία για να βοηθήσει τον Ιάσου, τον Αλέξα, να βοηθήσει τους Θεσσαλούς εναντίον του Αλέξανδρου των Φερών. Δεν καταφέρνει όμως πολλά πράγματα και όχι μόνο αυτό, παραμένει στη Λάρισα. Πίσω στη Μακεδονία, οι εχθροί του βασιλείου, που είναι συγγενείς και που εδρεύουν σε διαφορετικά σημεία εκτός του βασιλείου, εισβάλλουν. Τότε, λέει, βρίσκεται επί κατασκοπή των πραγμάτων ο Ιφικράτης, ο οποίος στο μεταξύ έχει γυρίσει στην Αθήνα, και τότε, λέει, γίνεται, έχουμε αυτή την περίφημη σκηνή, ότι τον παρακαλά η μητέρα, η χείρα του Αμίντα του Τρίτου, η Ευρυδίκη, και του λέει: «Αμίντας ο πατήρ των παιδών τούτων, όταν ζούσε, ιών επίησατο, σας έκανε γιο του και την πόλη των Αθηναίων οικείωσε χρήστατο και έγινε σύμμαχος με τους Αθηναίους, έτσι ώστε εσύ να είσαι αδελφός αυτών των παιδιών και φίλος μας». Λοιπόν, και τα ακούει αυτά ο Ιφικράτης και με την αθηναϊκή δύναμη που έχει διώχνει τον σφετεριστή Παυσανία από την Μακεδονία, ο οποίος είχε μία βάση στην περιοχή των λιμνών της Χαλκιδικής, στα Καλύμνια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στη Μακεδονία. Με τον Ιφικράτη για προσωπικούς λόγους και πίσω στο μυαλό του, έτσι, την ιστορία. Να πούμε ότι η συμμαχία είναι με τον Αμίντα και τον Αλέξανδρο, άρα η Αθήνα συνεχίζει να είναι σύμμαχος των Μακεδόνων, και με αυτή του την ιδιότητα ο Ιφικράτης βοηθά την βασιλική οικογένεια να παραμείνει στην εξουσία και διώχνει τον σφετεριστή, φυσικά έχοντας στο μυαλό του ότι η κατάσταση είναι υπέρ ημών των Αθηναίων, με αυτό το συσχετισμό των δυνάμεων. Όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι ακριβώς, διότι αυτή η εισβολή του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία και βασικώς το ότι προσπάθησε να το παίξει αντίπαλον δέος στους τυράννους των Φερών, όχι ελευθερώνοντας τις πόλεις, αλλά καταλαμβάνοντας τις πόλεις, οδήγησε τους Θεσσαλούς στο να ζητήσουν τη βοήθεια των ισχυρών της εποχής. Οι ισχυροί αυτής της δεκαετίας, μετά το 371, ξέρουμε όλοι την Ιθιδαία. Έχουν νικήσει Λακεδαιμονίου στα Λεύκτρα, τους έχουν πετάξει έξω από την κεντρική Ελλάδα και εισβάλλουν αυτοί πια στην Πελοπόννησο. Ο Πελοπίδας λοιπόν φτάνει με δύναμη στη Θεσσαλία, πιάνει τον Αλέξανδρο το δεύτερο από το αυτή και τον πηγαίνει πίσω στη Μακεδονία και συνάπτει συμμαχία με τους Μακεδόνες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και φεύγοντας από την Μακεδονία, παίρνει μαζί του και έναν όμηρο. Εσείς θα μου πείτε ποιος είναι αυτός ο όμηρος. Πολύ κοντά στο βασιλιά, όταν θέλουμε να πάρουμε ομήρους σε μια τέτοια περίπτωση, δεν πας να πάρεις τον 7ο ξάδελφο του βασιλιά που δεν τον έχει δει ποτέ, θα πας να πάρεις τον πιο κοντινό. Ποιον θα πάρεις? Για να ανοίξουν τα μικρόφωνα να μου απαντήσετε. Δεν έχει παιδιά ο Αλέξανδρος. Είναι νέος ακόμα. Ποιον θα πάρουν για όμηρο? Όλοι το ξέρετε. Θα το πω εγώ, το Φίλιππο. Και ο Φίλιππος έτσι, και εξαιτίας του πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Θεσσαλία, παραμένει όχι για ένα χρόνο, γιατί μετά δολοφονούν τον αδελφό του και αναλαμβάνει ο άντρας της αδελφής του βασιλιάς, οπότε καταλαβαίνετε ότι τον γυρίζει, ότι κανονικά πρέπει να γυρίσει πίσω και να γίνει ανταλλαγή ομοίρου, να πάει ο γιος αυτού που είναι στην εξουσία. Δεν αναλαμβάνει εκλογή βασιλιά, αναλαμβάνει επίτροπος του ανήλικου ακόμα βασιλέα, ο Πτολεμαίος, ο Αλοίτης, ο γιος της Ευρυνόης, της κόρης του Αμίντα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, γιατί η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να περάσει. Και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Θήβα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Διότι η Θήβα εκείνη την εποχή είναι η μεγάλη δύναμη, έτσι, και μαθαίνει τα στρατιωτικά εκεί. Δίπλα στον Παμένη, δίπλα στον Επαμινόνδα, δίπλα στον Πελοπίδα. Λοιπόν,
Το βασίλειο περνάει στη σφαίρα επιρροής της Θήβας και γι' αυτό ο συγγενής εντός εισαγωγικών των βασιλέων Ιφικράτης, παρά τις τριετής προσπάθειές του να καταλάβει την Αμφίπολη, δεν τα καταφέρει. Την εποχή αυτή, βάσει της ειρήνης που έχει συμπήξει η Αθήνα με τη Σπάρτη και της κοινής ειρήνης, υπάρχει ένας όρος που λέει ο καθένας να έχει τα δικά του. Είναι η κατοχύρωση του status quo, όπως λέμε, της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτό σημαίνει για τη Σπάρτη να μου δώσουν πίσω τη Μεσσηνία, γιατί έχει φροντίσει ο Επαμηνώντας και έχει ξεκολλήσει τη Μεσσηνία, τα εδάφια μεσσηνιακά από τη Σπάρτη, και έχει ιδρύσει τη Μεσσήνη στους πρόποδες του όρους Ιθώμη. Έχουμε δηλαδή ένα νέο κράτος, το Μεσσηνιακό κράτος, την πόλη της Μεσσήνης και ολόκληρη τη Μεσσηνία ως χώρα της. Έχει δηλαδή αφαιρέσει κατά το ίμιση τα εδάφια από τη Σπάρτη, το ίμιση των εδαφών της, και έχει ταυτόχρονα, να μην το ξεχνάμε αυτό, εξαιρίσει την καλύτερη περιοχή από τη Σπάρτη. Η Σπάρτη λοιπόν θέλει πίσω τη Μεσσήνη. Και βρίσκει αφορμή και η Αθήνα, λέει και εμείς θέλουμε το δικό μας. Και εμείς, τη Αμφίπολη δικιά μας είναι, αποικία. Έλα, σου λέει μόλον λαβές. Στέλνει τον Ιφικράτη, δεν κάνει τίποτα Ιφικράτης. Γιατί υπάρχει ο θηβαϊκός δάχτυλος, ο οποίος δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έτσι, η Μακεδονία είναι σύμμαχος της Θήβας. Όταν πεθαίνει, όταν δολοφονεί αυτός που θα έπρεπε να γίνει βασιλιάς, ο Περδίκας ο Τρίτος, τον φίλο, τον Πτολεμαίο τον Αλωρίτη, ο Περδίκας υιοθετεί τελείως διαφορετική πολιτική και γίνεται σύμμαχος των Αθηναίων. Επιστρέφει δηλαδή στην παλιά συμμαχία του πατέρα του και του αδελφού του στην αρχή της βασιλείας του με την Αθήνα. Και δίνεται μια χρυσή ευκαιρία στην Αθήνα, έτσι, να πολεμήσει την Αμφίπολη και τους Χαλκιδείς, οι οποίοι φυσικά είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Αμφίπολης και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πατάει η Αθήνα το πόδι της στην περιοχή, μαζί. Ο Ιφικράτης τον έχουν αποχειροτονήσει οι Αθηναίοι, τον έχουν διώξει από στρατηγό γιατί δεν τα κατάφερε, και ο νέος στρατηγός είναι ο Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος έχει ένα στρατηγικό σχέδιο εναντίον της Ολύνθου και λαμβάνει κάποιες θέσεις νευραλγικές, το Ρόνι και τα λοιπά, για να αποκλείσει την Ολύνθο και να την πιέσει, και επιχειρεί εναντίον και από την άλλη πλευρά, να μην μπορεί να πάρει δηλαδή και τίποτα από την πλευρά της Δυτικής Χαλκιδικής, της παραλίας, έτσι, εκεί που βρίσκεται η σημερινή επανομή και τα λοιπά. Και λαμβάνει υπό τον έλεγχό του δύο πόλεις, τη Μεθόνη και την Πίδνα, που είναι πόλεις ανεξάρτητες πλέον της περιοχής. Η Μεθόνη είναι παλιά επικία Ερετρία. Εκεί ο βασιλιάς καταλαβαίνει ότι οι Αθηναίοι ήρθαν για να μείνουν. Έτσι, με τη Μεθόνη και την Πίδνα, αποκτά έλεγχο ολόκληρη της Πιέρειας ακτής, της ακτής δηλαδή για να φανταστείτε πάνω από τον Παλαταμόνα, μέχρι λίγο πιο κάτω από τον Αξιό, και εκεί αλλάζει σελίδα ο Περδίκας ο Τρίτος και πηγαίνει με την αντίθετη πλευρά, με τους Χαλκιδείς και τους Αμφιπολίτες. Ενώ ο Τιμόθεος, ο Αθηναίος, θα αναζητήσει νέους συμμάχους, τον Μενέλαο της Πελαγωνίας. Να πούμε ότι ένας τρόπος επίσης για τους Μακεδόνες βασιλείς να λύνουν τα προβλήματά τους με διάφορες περιοχές ήταν και δυναστική γάμη. Έτσι λοιπόν, αυτοί που δημιουργούσαν προβλήματα τον 5ο αιώνα, οι λυγκιστές με τον Αραβαίο τον περίφημο, πλέον είναι σύμμαχοι. Γιατί η μητέρα του Φιλίππου του Δευτέρου, η μητέρα του Περδίκα του Τρίτου, η μητέρα του Αλεξάνδρου του Δευτέρου δεν είναι άλλη από την εγγονή του Αραβαίου των Λυγκιστών, την οποία εμείς γνωρίζουμε ως Ευρυδίκη, κόρη του Σύρα. Είναι η δεύτερη σύζυγος του Αμίντα του Τρίτου της Μακεδονίας. Η κατάσταση θα αλλάξει. Η Μακεδονία πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζει και κάποια και πολλά προβλήματα από τους βόρειους και βορειοδυτικούς της γείτονες. Είναι οι Παίωνες και είναι και οι Ιλυροί. Αυτή την Ιλυροί είναι ένας λαός αρκετά άγριος, να το πούμε έτσι, που
εξαιτίας τους θα έρθουν και οι Ρωμαίοι στον ελλαδικό χώρο, έτσι. 100 τόσα χρόνια αργότερα, 140 χρόνια αργότερα, το 228, πρώτος Ιλυρικός πόλεμος. Λοιπόν, οι Ιλυροί εισβάλλουν στη Μακεδονία και στο πεδίο της μάχης πέφτει νεκρός ο βασιλιάς μαζί με 4.000 Μακεδόνες. Όλοι οι εχθροί ετοιμάζονται να διαμοιράσουν το βασίλειο. Πρώτοι και καλύτεροι Αθηναίοι, οι οποίοι καταφθάνουν με στόλο και με τον Μαντία, στρατηγό επικεφαλής, που κουβαλάει μαζί του και τον Αργαίο, σφετεριστή του θρόνου και παλιό βασιλιά της Μακεδονίας. Όμως, ταυτόχρονα ετοιμάζονται οι Παίωνες, ετοιμάζονται οι Οδρύς, ετοιμάζονται οι Χαλκιδείς της Θράκης. Όμως υπάρχει ο μεγαλύτερος άνδρας, τον οποίο γέννησε ποτέ η Ευρώπη, λέει ο Έφορος, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής φρουράς μακεδονικής που φυλάσσει την Αμφίπολη από τους Αθηναίους. Έχουν αποτύχει πλήρως οι Αθηναίοι στην Αμφίπολη, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, 5 χρόνια μάχονται, μέχρι και το στόλο έχουν κάψει το στοιμώνα. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο οποίος είναι ο διάδοχος του αδελφού του, αντιμετωπίζει τους Αθηναίους στο πεδίο της μάχης, τους νικά, τους αφήνει να φύγουν, κανονίζει και τον ξάδελφο τον Αργαίο, τον περνάει μαχαίρι δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, και αντιμετωπίζει πλέον στο πεδίο της μάχης και διπλωματικά με δώρα και ιστορίες και όλους τους υπόλοιπους εχθρούς. Ιλυριούς, Οδρύσες, Παίωνες, Χαλκιδείς. Η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα αυτή την εποχή, με αυτά την ψυχρολουσία από τον Φίλιππο, να αντιδράσει. Διότι έχουμε τον περίφημο συμμαχικό πόλεμο. Έτσι. 357 με 355. Και ο Φίλιππος θα ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του. Καταρχήν, τους Χαλκιδείς που είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή, θα τους πει, παιδιά, θέλω να γίνουμε σύμμαχοι. Θα καταλάβω εγώ την Ποτίδεα, που υπάρχει αθηναϊκή κληρουχία. Θα σας τη δώσω. Θα σας δώσω και την Κοιλάδα του Αθεμούντα. Εντάξει. Έτσι. Και διακτηνίζεται, καταλαμβάνει μία την Πίδνα και μία την Αμφίπολη για τον εαυτό του. Και οι Αθηναίοι θα απαντήσουν με συμμαχία όλων των εχθρών της Μακεδονίας. Του βασιλιά των Ιλυριών, Γράβου, του βασιλιά των Παιώνων, Λύπιου, του βασιλιά των Οδοϊσών και Τρίπολη. Στο μεταξύ, τη βοήθεια του Φιλίππου έχουν ζητήσει και μία μικρή θασιακή αποικία, πολύ κοντά στο Πάνγιον Όρος και στα μεταλλεία Χρυσού και Αυγείου, οι Κρινίδες. Οι Κρινίδες σημαίνει οι Βρυσούλες. Θα απαντήσει στην έκκληση για βοήθεια ο Φίλιππος, θα οχυρώσει την πόλη, θα εγκαταστήσει Μακεδόνες και άλλους και θα την ονομάσει Φίλιππη. Τώρα αποκτά πρόσβαση όπως ο πρόπρο πάπος του, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, στον Άργιο και το Χρυσό του Παγκαίου Όρους. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να κόψει και τα ωραία του νομίσματα, τα οποία θα δούμε αργότερα. Η κατάληψη της Αμφίπολης από τον Φίλιππο, μολονότι δεν ήταν δική τους από το 423, την είχαν χάσει, δίκαιο του πολέμου, την είχαν χάσει οι Αθηναίοι. Προσπαθούσαν την τελευταία δεκαετία να την ξαναπάρουν και απέτυχαν. Ο Φίλιππος όμως την καταλαμβάνει. Και την σιγά σιγά θα την επανιδρύσει ως πόλη της Μακεδονίας. Θα αλλάξει δηλαδή το ημερολόγιο για παράδειγμα. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, αυτούς είναι, όπως σας είπα, casus belli. Και έχουμε τη συμμαχία αυτή με τους διαφόρους εχθρούς της Μακεδονίας. Δεν θα μείνει ο Φίλιππος έτσι, ο επόμενος στόχος είναι η Μεθόνη. Τη Μεθόνη θα την καταστρέψει. Γιατί η Μεθόνη μονίμως άνοιγε τις πύλες της στους Αθηναίους και δημιουργούσε προβλήματα από την εποχή του προπάπου του, του Περδίκα του Δευτέρου. Έτσι, όταν οι Αθηναίοι θέλανε να πιέσουν τη Μακεδονία, βρίσκαν τα δικαιώματα της Μεθόνης και να μην κάνει να κάθεται καλά ο βασιλιάς της Μακεδονίας, να αφήνει τους Μεθονέους εκεί, να αφήνει τους Μεθονέους στο άλλο. Καταστροφή το 354. Εκεί έχασε και το μάτι του. Λίγο μετά, οι Χαλκιδείς της Θράκης καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι μια μεγάλη δύναμη πια. Δεν είναι η περίπτωση ο κακόμοιρος βασιλεύς και σου λέει μήπως θα βρούμε με την Αθήνα. Έχουν τα μάλα ευεργετηθεί από τον Περδίκα, από τον Φίλιππο.
Ο Φίλιππος τα μαθαίνει και απαντά με τον εξής τρόπο. Αφήνει τα στρατεύματά του να διώσουν, να λελατήσουν περιοχές κατά την επιστροφή του από τον Θρακικό πόλεμο. Το μεγάλο κατόρθωμα του Φιλίππου του Δευτέρου είναι η υποταγή της Θράκης. Γιατί όταν λέμε Θράκη, εννοούμε την εποχή που πάει από τον Αξιό μέχρι τον Εύξηνο Πόντο και από το Αιγαίο μέχρι το Δούλευη ποταμό, μέχρι τον Ίστρο. Έτσι. Τον έναν μετά τους άλλους βασιλείς της Θράκης, τους απογόνους του Κότιους, τον Κετρίπορη αυτό που είδαμε και τους αδελφούς του, τους νικά στον πόλεμο και καταλαμβάνει τα εδάφη τους. Το 349 στην Όλυνθο καταφεύγουν δύο αδελφοί ετεροθαλείς του Φιλίππου. Είχε άλλα τρία αγόρια. Πώς τον είπαμε, ο Αμίντας, με άλλη γυναίκα, τη Γηγαία, η οποία ήταν μέλος του βασιλικού οίκου, ξαδέλφου του κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτούς τους ετεροθαλείς αδελφούς, οι οποίοι έχουν καταφύγει στην Όλυνθο και οι οποίοι προφανώς κατέφυγαν και άφησαν το βασίλειο και τον αδελφό τους, γιατί μηχανογραφούσαν, η Όλυνθος αρνείται να τους επιστρέψει, να τους παραδώσει. Εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία διάσταση απόψεων, έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Πώς βλέπει τα πράγματα ο βασιλιάς της Μακεδονίας και πώς βλέπει τα πράγματα μία πόλη Ελληνής, όπως είναι η Όλυνθος, επικεφαλής ενός ομοσπονδιακού κράτους. Την ίδια του είναι αδιανόητο του βασιλιά της Μακεδονίας. Σας έχω δώσει την πρωτίδα, σας έχω δώσει την κλάδα του Ανθεμούντος. Έχετε με αυτόν τον τρόπο κάνει τη μισή Χαλκιδική δική σας και εσείς δεν δίνετε άσυλο στον αδελφό μου. Και η Όλυθος σου λέει ναι, εμείς είμαστε κυρίαρχη δύναμη. Μέσα στην πόλη μου έχω δικαίωμα να δίνω άσυλο σε όποιον θέλω. Το ίδιο θα συμβεί, η ίδια συνεννοησία θα έχουμε και στην ειρήνη του Φιλοκράτη μερικά χρόνια. Ο Φίλιππος δεν θα μείνει, έτσι θα καταστρέψει την Όλυθο. Με δύο πανωτές εκστρατείες, παραδειγματικά όπως και τη Μεθόνη. Δεν θα μείνει τίποτα. Ο ελληνικός κόσμος παθαίνει ένα σοκ. Οι Αθηναίοι έχουν προσπαθήσει, ο Δημοσθένης τους έπεισε, ήταν δύσκολο να τους πείσει. Γιατί τόσα χρόνια, όπως έχετε δει, η Όλυθος είναι εναντίον των Αθηναίων στον Βορρά. Σταθερά εναντίον των Αθηναίων. Λοιπόν, καταφέρνει με τρεις Ολυμφιακούς και τον πρώτο Φιλιππικό να τους μεταπίσει, να στείλουν βοήθεια, η οποία όμως βοήθεια φτάνει πολύ αργά και δεν γίνεται τίποτα. Η Όλυθος έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η Αθήνα πλέον αλλάζει πολιτική. Έχει ήδη εμπλοκή με τον Φίλιππο στον τρίτο Ιερό Πόλεμο, στον οποίο η Αθήνα βρίσκεται στο πλευρό των ιερόσιλων Φωκαίων και ο Φίλιππος στην πλευρά των υπερασπιστών του ναού και των Δελφών, έτσι, των Θηβαίων. Ο Φίλιππος μέχρι αυτή την εποχή και λίγο και αργότερα διαθέτει εξαιρετικές σχέσεις με τη Θήβα. Έτσι είναι η alma mater του η Θήβα, το πανεπιστήμιο του θα λέγαμε. Και σύμμαχός του. Και η Θήβα τον έχει εμπλέξει και στον Ιερό Πόλεμο, από τον οποίο βγαίνει και οδισμένος, έτσι, γιατί γίνεται πρόεδρος της Αμφικτιονίας των Δελφών και επιλαμβάνει και την ψήφο των Φωκαίων. Λοιπόν, οι Αθηναίοι κάνουν έκκληση στις πόλεις το 348 εναντίον του Φιλίππου. Είναι δύσκολη όμως η στιγμή και οι ελληνικές πόλεις δεν ομονοούν. Έτσι η κατάσταση είναι τεταμένη μεταξύ τους. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, δεν ομονοούν. Και έτσι φτάνουμε στο να υπογραφεί η ειρήνη με την Αθήνα. Η περίφημη Φιλοκράτιος ειρήνη του 346. Ο Φίλιππος με αυτήν τους διασφαλίζει τις κτήσεις τους στη Θρακική Χερσόνησο. Γιατί όταν άρχισαν την ιστορία με την Αμφίπολη, όταν αισθάνθηκαν ικανοί οι Αθηναίοι, στο πλαίσιο της Δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας, να επιβάλλουν έτσι την παρουσία τους και στο Βορρά, δεν τα κατάφεραν στην Αμφίπολη, τα κατάφεραν όμως στη Θρακική Χερσόνησο. Και κατοχυρώνει τις κτήσεις τους εκεί. Τους δίνει δηλαδή ένα πολύ σημαντικό δώρο. Αφού πρώτα έχει φροντίσει πολύ, με πολύ διπλωματικό τρόπο, να απομονώσει τον σύμμαχο των Αθηναίων και τελευταίο βασιλιά της Θράκης, τον Κερσοβλέπτη. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Δημοσθένης και ο Ηγίσιπος εναντιώνονται σε αυτή την ειρήνη και ο Φίλιππος ξαναέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λέει «Παιδιά, να τα βρούμε». Οι Αθηναίοι
υπό την επιρροή του Δημοσθένη, αντί να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στέλνουν και άλλους κληρούχους στην Αρχή Χερσόνησο. Ο Φίλιππος αντιδρά άμεσα και στέλνει βοήθεια στην πόλη της Θρακικής Χερσονήσου, που είναι σταθερά κατά των Αθηναίων στην περιοχή, την Καρδία. Ο Διοπίθης, ο Αθηναίος στρατηγός, απαντά με λαιλασίες εδαφών των Μακεδόνων. Και έχουμε άμεση κήρυξη λίγο μετά πάλι του πολέμου. Ο σύμμαχος των Αθηναίων και αρσεβλέπτης έχει εξουδετερωθεί από τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή, τον έχουν καλέσει οι Ελληνίδες πόλεις, το Βυζάντιο και η Πέρινθος, για να τις γλιτώσει από αυτούς τους οδρύσες, από τους Θράκες. Λοιπόν, αυτές τις πόλεις που τις καταλαμβάνει, γιατί πολύ φοβάται ότι ο Θηναϊκός στόλος θα έλθει, θα καταλάβει περιοχές και με τον τόπο αυτό θα τις χρησιμοποιήσει ως ορμητήριο για το εσωτερικό. Και βέβαια, για να ασκήσει πίεση στην Αθήνα, ήρθε η στιγμή. Καταλαμβάνει πλοία, όπως έκαναν παλιά και οι Λακεδαιμόνοι, που μεταφέρουν στάρι, η Αθήνα δεν έχει στάρι και στηρίζεται στις εισαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, που μεταφέρουν στάρι στην Αθήνα. Η Αθήνα, στον πόλεμο αυτόν τον οποίον έχει μόλις κηρύξει, έχει συμμάχους τη Χίο, την Κο και τη Ρόδο. Η επόμενη μέρα είναι ο τέταρτος ιερός πόλεμος. Ο Δημοσθένης φυσικά θα μας πει ότι φταίει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος όμως, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, όταν άρχισε ο πόλεμος, βρισκόταν στη μακρινή Σκυθία, σε εκστρατεία στη Σκυθία. Η Θήβα και η Αθήνα, αυτός ο ιερός πόλεμος, όλοι αυτοί οι πόλεμοι ιεροί, και όχι μόνον, αρχίζουν λόγω εμπλοκών Θηβαίων, Λοκρών, Φωκαίων. Σε αυτή τη φάση έχουμε Θήβα με τους Λοκρούς της Άμφισσας, που τεινάζει τη συμφωνία του 346 στον αέρα, και οι Θεσσαλοί βρίσκονται αντίπαλοι τους. Η κατάσταση δεν συμφέρει τον Φίλιππο, γιατί και η Θήβα και η Θεσσαλία είναι σύμμαχοί του και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Χρυσή ευκαιρία βρίσκει ο Δημοσθένης, ο οποίος είναι και πρόξιος των Θηβαίων, και παρασύρει τη Θήβα στην συμμαχία των Αθηναίων. Στο πεδίο της μάχης, στη Χερόνια, ο Φίλιππος θα κατανικήσει, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει έτσι στρατό καθ' ολοκληρία από πόλεις της Νότιας Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θήβα. Την Αθήνα και τις συμμάχους της, μεταξύ των οποίων και τη Θήβα. Τη Θήβα θα την τιμωρήσει, γιατί είναι σύμμαχός του μέχρι την προηγούμενη μέρα. Με την Αθήνα είναι πιο επιοικής. Έτσι, απαιτεί τη διάλυση της Αθηναϊκής Συμμαχίας, η οποία δεν υφίσταται πια. Βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε και να μην ξεχάσουμε, ο λόγος ο οποίος είναι επιοικής δεν είναι ότι ο Φίλιππος είναι ευγενής και είναι η Αθήνα και οτιδήποτε. Λόγος είναι πιο πραγματικός, και το ίδιο ισχύει και για τον Αλέξανδρο μερικά χρόνια αργότερα. Η Αθήνα διαθέτει ισχυρό στόλο. Μόνον όταν κατανικήσουν την Αθήνα οι Μακεδόνες σε ναυμαχίες, δηλαδή 16 χρόνια αργότερα, το 322, και αφού έχει πεθάνει ο Αλέξανδρος, τότε και μόνον τότε θα επιβάλλει ο αντίπατος στην Αθήνα φρουρές, δίωξη των αντιπάλων των Μακεδόνων, βλέπε Δημοσθένης, τότε θα αυτοκτονήσει, και φυσικά αλλαγή του πολιτεύματος και κατάσταση ολιγαρχίας. Συμπέρασμα. Αθήνα και Μακεδονία συναντώνται στο ζήτημα της Ξυλίας. Για την Αθήνα σημαίνει διευκόλυνση του στόλου, διευκόλυνση στην πολεμική της παρασκευή, αλλά και επιβολή και δύναμη στο βορρά. Ή αν θέλετε, διευκόλυνση με επιβολή, με στόχο την επιβολή της δύναμής της και στο βορρά, αλλά και αλλού, διά του στόλου. Γιατί η Μακεδονία είναι ένας αγώνας επιβίωσης στον 5ο αιώνα, ειδικά επί περιοδικά Δευτέρου. Και επί Αρχελάου Δευτέρου
και αμήντα τρίτου. Ένας τρόπος, έτσι, να φτάνουν, να μπαίνουν στη Βασιλικό Ταμείο πολλά χρήματα από την Αθήνα. Οι όροι αλλάζουν όταν η Αθήνα προσπαθεί να εισέλθει εκ νέου στα πράγματα των Μακεδόνων, δυναμικά, γενικώς στην περιοχή, με το πρόγραμμα ανακατάληψης της Αμφίπολης. Θα παίξουν ρόλο ο θηβαϊκός παράγοντας και αργότερα ο Περδίκας ο τρίτος με την αλλαγή της στάσης του και τα πράγματα θα αλλάξουν τελείως με τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Η πολιτική του Φίλιππου του Δευτέρου έχει στόχο την ενίσχυση του βασιλείου του και την εξουδετερώση όλων αυτών που ταλαιπώρησαν το Βασίλειο στο παρελθόν. Έτσι. Οι Αθηναίοι θέλουν να έχουν καλή σχέση μαζί τους για να μην επεμβαίνουν. Τους δίνει όμως να καταλάβουν από πολύ νωρίς ότι το παιχνίδι πια έχει χαθεί για αυτούς στο Βορρά. Δεν έχει κανένα λόγο να στραφεί εναντίον της πόλης των Αθηνών. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί οι φιλοδοξίες του. Όταν όμως χρειαστεί, θα τους αντιμετωπίσει στο πεδίο της μάχης της Χερόνιας. Και θα συμπήξει την περίφημη συμμαχία της Κορίνθου, στην οποία θα σύρει όλες τις πόλεις του νοτιοελλαδικού χώρου, με στόχο τη μεγάλη εκστρατεία εναντίον των Περσών. Να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος ρήτορας Ισοκράτης ήταν εκείνος ο οποίος είχε ψάξει και είχε δει στο Φίλιππο ότι είχε όλα αυτά τα απαραίτητα για να αρχίσει τον πόλεμο εναντίον της Περσίας. Και αυτό είχε γράψει και τον περίφημο Φίλιππο του, που του απευθύνει έκκληση να ενώσει τους Έλληνες εναντίον των Περσών. Θα το κάνει αυτό, σύντομα όμως θα πέσει νεκρός στο θέατρο των Αιγών και το ρόλο αυτό θα αναλάβει ο γιος του, ο οποίος θα συνεχίσει αυτή την πορεία, την ίδια πολιτική του να καλοπιάνει, αν θέλετε, τους Αθηναίους, μέχρι να καταλήξουμε στο Λαμιακό πόλεμο. Ό,τι επιθυμεί ο Φίλιππος από τους Αθηναίους είναι να μην καταστούν ισχυροί στο Βορρά σε σημείο που να απειλούν τη δύναμή του. Και ο Αλέξανδρος να μην του δημιουργούν προβλήματα. Στο σημείο αυτό δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε να δούμε τα υπόλοιπα νομίσματα και να μου πείτε και αν έχετε κάποιες απορίες. Το είδαμε του Αμίντα του Τρίτου και άλλα χάλκινα του Αμίντα του Τρίπιου, ο Περδίκας ο Τρίτος με τα ωραία. Ο Περδίκα Τρίτου έχουμε πάλι καλό άγιο, όπως και από Αμίντα Τρίτου. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί μπαίνουν χρήματα από τον Αθηναίον στο Βασιλικό Ταμείο. Παρακάτω. Χάλκινα του Περδίκα του Τρίτου. Βλέπετε οι ίδιοι τύποι. Ο Ηρακλής και το Λιοντάρι. Και πιο κάτω, πάλι Ηρακλής με Λέοντα, νέος Ηρακλής με Λέοντα. Χρυσές εκδόσεις του Φιλίππου, στη μία πλευρά η κεφαλή του Απόλλωνα, ο Φίλιππος είναι ο μεγάλος προστάτης του, ναού, του ιερού του Θεού στους Δελφούς και πρόεδρος της Αμφικτιονίας και πίσω ένα άρμα έχει νικήσει επανειλημμένους Ολυμπιακούς αγώνες ο βασιλιάς της Μακεδονίας και σε άλλους αγώνες. Συνεχίζουμε και μάλιστα από μια τέτοια νίκη έχει μετονομάσει και τη γυναίκα του από Μυρτάλη σε Ολυμπιάδα. Βλέπουμε πάλι τον πατέρα των βασιλέων της Μακεδονίας, τον Ηρακλή και τα όπλα του ήρωος. Βλέπετε το ρόπαλο και το τόξο. Και συνεχίζουμε. Ο Φίλιππος ο δεύτερος, κεφαλή διό στη μία πλευρά και πίσω ένας υπεύς νικητής σε αγώνα, το επόμενο. Κεφαλή διό πάλι και τώρα ο ίδιος ο βασιλεύς, ο οποίος χαιρετά. Αλέξανδρος. Και με κεφαλή Ηρακλέους και αετός επικεραυνού, τα δύο σύμβολα του Διός. Και μετά, Αθηνά και Νίκη, χρυσά νομίσματα του Αλεξάνδρου. Και μετά,
αυτό το οποίο βλέπουμε δεν είναι Αλέξανδρος, είναι ο Ηρακλής, έτσι, και πίσω ο Δίας. Η μεγάλη θεότητα των, και των Μακεδόνων και των Ελλήνων. Αλλά και μεγάλη θεότητα στη Μικρά Ασία που θα κατακτήσει στην Ταρσό της Κιλικίας είναι ο Βαάλ, έτσι. Το άγασμα του Βαάλ, όταν το βλέπεις, νομίζω ότι βλέπεις το Δία της Ολυμπίας. Πάμε παρακάτω. Το ίδιο από την μακρινή Άραδο, στην πόλη της Φινίκης. Πολλές πόλεις κόβουν αυτούς τους τύπους του Αλεξάνδρου. Και εδώ από τη Μέμφυδα, το βλέπετε με το σύμβολο, το ιερό σύμβολο, το Ανκ των Αιγυπτίων. Και παρακάτω αν έχει. Μικρότερη υποδιέρεση, κεφαλή Αθηνάς, όπλα του ήρωος. Αλεξάνδρου η επιγραφή. Δεν βλέπετε πουθενά βασιλέως Αλεξάνδρου. Όχι. Ούτε βασιλέως Φιλίππου. Αυτοί λέγανε, με λένε Αλέξανδρο Φιλίππου. Όπως και οι Έλληνες. Όταν τους Έλληνες τους ρωτούσες, έλεγε Αριστίδης Λυσιμάχου, Περικλής Ξανθίπου. Και άλλο. Υπάρχει άλλο. Όχι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά για απορίες. Κυρία Ψωμά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για αυτή την υπέροχη διάλεξη που μας δώσατε. Μας δώσατε μια πολύ σπουδαία και μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλά περισσότερα ιστορικά ντοκουμέντα για τα πεπραγμένα της εποχής αυτής της ιστορικής, της σπουδαίας ιστορικής περίοδου, για την οποία εμείς μέχρι τώρα είχαμε μόνο μονολεκτική, ας πούμε, θα έλεγα έτσι, γνώση. Θα ξέραμε μόνο τα ονόματα και καθόλου εις βάθος στην ιστορία, ακόμη και στα ονόματα των βασιλιάδων, Πέρδικας. Πέρδικας, ναι. Καλά λέει τον λέτε Πέρδικα, γιατί το όνομά του προέρχεται από την Πέρδικα. Μάλιστα. Πέρδικας. Για τις Αιγαίες ή γιατί κάνει εντύπωση, ας πούμε, η Χαλκιδής της Θράκης επάνω που μας είπατε. Μου κάνει εντύπωση ότι για τα ξύλινα τείχη του Θεμιστοκλή το ξύλο βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Κοζάνης και αυτά. Λεπτομέρειες τις οποίες εμείς δεν γνωρίζαμε, ό,τι ευκαιρία είχαμε στα σχολιά μας τότε που πηγαίναμε να ακούσουμε λίγα πράγματα και όχι να εμβαθύνουμε περισσότερο. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία η δικιά σας η παρουσία σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και θα τα πούμε και από κοντά, ελπίζω κάποια άλλη. Βεβαίως θα τα πούμε και σας κάνουμε και ανοιχτή πρόσκληση και απόψε, επειδή θα αρχίσουμε από τον τέλος Απριλίου να συντάσσουμε το καινούριο πρόγραμμα. Απλά εντολές θέλουμε να μας πούνε πώς θα το συντάξουμε. Εάν θα το συντάξουμε διαζώσεις, σε μορφή διαζώσεις, ας πούμε, που το κάναμε πάντα Δευτέρες και Τετάρτες, ή θα το συντάξουμε όπως το φετινό, με μία φορά την εβδομάδα Δευτέρα, και να είμαστε σε κάποιο χώρο πιο μικρό, να είμαστε λιγότερα άτομα με... Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Ζούμε να βγούμε ζωντανοί από αυτό και βλέπουμε μετά. Εμείς θα τα έχουμε όλα αυτά έτοιμα, είτε διαζώσεις με λιγότερο κόσμο, είτε διαδικτυακά όπως τώρα. Εντάξει. Να ισχύει ανοιχτή η πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιλάβουμε στο πρόγραμμα και να είστε πάντα καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευγένειά σας και για την πρόσκληση και για όλα. Να είστε καλά, να έχετε κουράγιο πάντα. Κυρία Ψωμά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μία έτσι υποσημείωση. Ήταν εξαιρετική ασφαλώς η διάλεξή σας, αλλά εμείς, το πανεπιστήμιό μας δηλαδή, και μία μεγάλη ομάδα μαθητών, είχαμε την τιμή και τη χαρά να ξαναγηθούμε στο Νομισματικό Μουσείο, στο Ηλίου Μέλαθρον, δύο φορές, με την κυρία Λαδογιάννη. Α, πολύ ωραία. Οπότε, είναι έτσι, τακτική ομιλήτρια η ναι, δύο φορές. Λαδογιάννη. Ναι, ναι, τη γνωρίζω, ναι. Είναι τακτική. Ναι, για τα νομίσματα. Βεβαίως, ναι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ. Είναι δύο φορές. Οπότε,
Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε μπορεί σε μια επόμενη διάλεξη έτσι να επεκταθούμε και περισσότερο. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η διάλεξή σας. Πραγματικά μας συνεπήρε. Με το καλό να μας δοθεί ευκαιρία να ξανανταμώσουμε και την επόμενη φορά, μακάρι, όπως είπε και η κυρία Καρκούλια, διαζώσεις. Εμείς θα είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία. Να είστε καλά. Όλα να πάνε κατευθείαν. Και σας καλή νύχτα. Να πούμε από τώρα καλό τέλος της Σαρακοστής και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, να Αμήν. Είσαστε όλοι καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Και να πάλι. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.